Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του κορφή βινοκαψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρια και αθλητήρες και αν του δόθε, πάμε και σήμερα για 2 ώρες ράδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπλα στα νεχόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα πόδια και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντικιά, μια κρυστάλλινη, μια παρασκευιάτικη ζουμουσάδα! Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε! Εντός, εκτός και με τα αυτά! Ελάτε, ελάτε το εξωτερικό! Ελάτε όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, είτε πηγαίνετε στη δουλειά! Είτε γυρίζετε τη δουλειά και είστε νυχτερινοί! Είτε είστε αποξενύχτηκε σου λουμουντρούχου μου για καραπιπερίμ! Είτε είστε τώρα πρωί-πρωί γιατί μάζετε να φύγετε να πάτε, δεν ξέρω εγώ οπουδήποτε! Ελάτε στην παρέα μας, κοπιάστε! Γιατί έχουμε ωραία πράγματα ετοιμάσει για εσάς σήμερα! Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε! Έχω τον σπουδαίο φίλο και αδερφό, τον καλύτερο των ηχοληπτών αυτή την ώρα που βρίσκεται στο κτίριο! Σωτήρη Δασκαλάτση, καλώς ήρθες αγόρι. Καλώς ήρθες με μπλούζα άνθραξ. Αυτό που οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι δεν έχουν δικά τους ονόματα για τα συγκροτήματα και κλέβουν τα δικά μας. Είναι αυτό που λένε, έρχονται και μας κλέβουν τα ονόματα από τα συγκροτήματα. Άνθραξ φίλε, που είναι το κάρβουνο στα αρχαία έτσι. Άνθραξ ο θησαυρός. Δεν είναι όμως μόνο άνθραξ, είναι ότι έχει μπλούζα από κάτω το δικαστή dread, δηλαδή πόσο αγόρι, εννοώ το περιοδικό αγόρι, μεγάλες στιγμές. Το αγόρι, το μπλεκ έβγαινε Τρίτη, το αγόρι ποια μέρα θυμάσαι, Τετάρτη νομίζω. Άρα εμείς με αυτά μεγαλώσαμε παιδιά. Θα κάνω, χρωστάω, ήθελα μετά τη vintage εκπομπή που κάναμε για τις πρώτες αλάνες που παίξαμε μπάλα, είχα σκοπό να κάνω για περιοδικά, για serial και τέτοια, αλλά είχε άλλη γνώμη ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Δηλαδή, εκεί την από εγώ, παιδιά. Εντάξει, έχει βιοπορτήσει. Θα δούμε τώρα. Πάμε τώρα να πούμε λίγο για τον Μπλεκ και το αγόρι και τη Μανίνα και τη Σούπερ Κατερίνα. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα την επικαιρότητα. Η Αναμπουμπούλα μεγάλη. Απορρόφησε τους κραδασμούς σαν τεράστιο σύλλογο με φοβερά αντανακλαστικά. Το ξαναλέω γιατί όσο περάνε οι μέρες, τόσο συνειδητοποιούμε καταρχήν τι περιπέτεια περάσαμε. Πόσο μεγάλη ήταν η κλειδονισμή, άλλη ωραία λέξη. Πεθαμένοι, που στους οποίους έπρεπε να αντέξει το οικοδόμημα και δεν μιλάω μόνο για τους 30 παίκτες, για το team ξέρω εγώ των γυμναστών, για τη δίκη και τα λοιπά, μιλάω για όλη την οικογένεια, έτσι, ακροατές, οπαδοί, ο κόσμος, ραδιοφωνική παραγωγή, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνατζίδες, όλο το σύστημα, όλοι έπρεπε αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως το αντιμετωπίσαμε. Έχουμε πει πολλές φορές, δεν ξέρουμε αν θα πετύχει ο καινούριος, σημασία έχει όμως ότι κόπηκε ο αέρας και ο βήχας σε αυτά τα παιδάκια που πρόλαβαν να χαρούν 40 ώρες, ότι καταραίει το οικοδόμημα, ήρθε ένας σπουδαίος προπονητής σύμφωνα με όλα όσα λέγονται και στην Πορτογαλία τσιπιούνται ακόμα μεταξύ τους, ρε εσύ, πήγε εκεί, δεν είναι αυτό που είναι, είναι ένας ρε παιδί μου ο οποίος, okay, στην παρέα δεν τον λες και τον πιο όμορφο όλων. Έτσι, αυτό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το λες. Ίσα-ίσα το λες, ψηλό ασχημούλης. Και έχεις κάσει μύτη μία στην παρέα που είναι ξαδέρφη της γνωστής παρέας που τα έχει με ένα φίλο μας. Έχεις κάσει μύτη ένας άγγελος. Και δεν εννοώ τον Αναστασιάδη. Έχεις κάσει μία που σαν να, είναι, σαν να έπεσε από τον ουρανό και δεν φαίνονται τα φτερά της. Είναι κάτω από το ρούχο της. Που περπατάει και μοσχοβολάει λεβάντα ο τόπος. Που είναι σαν να μην έχει πόδια, σαν να έχει ρόδες μετακινείται στον χώρο. Που κάνει έτσι τα μάτια της και ζαλίζεται όλη η κοινωνία. Και πώς γίνεται και επειδή εσύ είσαι μάγκας και ωραίος και κάνεις τις κινήσεις που πρέπει, πριν καν καταλάβουν οι υπόλοιποι λύκοι στην παρέα και οι πιο ωραίοι και αυτά και κοιλιακούς εγώ και έτσι και, ή ο πιο πλούσιος ή δεν ξέρω τι άλλο, τσουπ! Όχι την μετά από 6 μήνες, την πρώτη βδομάδα στο τέλος, σκάτε μύτη σε ένα τραπέζι που είναι χέρι-χέρι. Σέκος όλοι, όχι ρε τον μπίμπι. Καλά και αναρωτιούνται μετά. Μα αυτόν τα έφτιαξε. Θέλω να σας πω ότι οι πορτογαλικές ομάδες, οι Πορτογάλοι δημοσιογράφοι, τα site τους, τα περιοδικά τους, έχουν αυτό ακριβώς το ερώτημα. Πήγε εκεί, το ξαναλέω, όχι επειδή πήγε στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένα. Ο ΠΑΟΚ ξέρουν τι είναι, ξέρουν το εκτόπισμά του. Ξέρουν ότι ο προπονητής που τους έφερε στην κορυφή της Ευρώπης με την εθνική τους ομάδα από εδώ πέρασε και εδώ έμεινε για πάντα στην ουσία, παρότι θύτευσε και στη Χάρτινη και στο Βαζελάκι, ότι εδώ
σημαδεύτηκε σαν χαρακτήρας, ότι εδώ πήρε εχέγγυα, πήρε όπλα μαζί του, μέσα εισαγωγικά τα όπλα στη φαρέτρα του και τα κουβάλισε και στη θητεία του ως ομοσπονδιακός εκλέκτορ. Όχι ρε φίλε. Άρε μα να σου πω κάτι. Φίλε, έχουμε γλωσσάρα. Λέει ο άλλος coach. Coach τι. Λέει τον βάζει το άλογο και τα γκέμια πίσω και τον πηγαίνει. Τον κουτσάρι. Εκλέκτορας. Πρόσεξε γιατί είναι τόσο ωραία η λέξη. Ένα. Αυτός που θα εκλέξει. Δηλαδή. Ένα. Δεν είναι από το σωρό που είναι. Παίρνω τους καλύτερους. Εγώ θα είμαι αυτός που θα εκλέξει. Και έχει και τη λέξη. Α, αυτός είναι εκλεκτός. Άλλη λέξη επίσης που έχει πεθάνει. Ο πολύ ωραίος, τι είναι αυτό. Α, εκλεκτός χαρακτήρας. Εκλεκτός με το σερίστης. Τέλος πάντων, ο εκλέκτορας, ξέφυγα πάλι, μπήκα στο χωματόδρομο. Αυτό λοιπόν περνούν αυτές τις μέρες οι Πορτογάλοι. Ρε εσύ, τα φτιάξε με αυτόν. Αυτός που είναι ο αντισός, διότι τον είχαν είτε να πηγαίνει στην Μπενφίκα, είτε να πηγαίνει στην Πόρτο, είτε να πηγαίνει στην Μπαρτσελώνα, μέσα στην τριάδα ήταν των υποψηφίων αν έφευγε ο Βαλβέρδε, να πηγαίνει καμιά Τότεναμ, καμιά Νιουκάστλ, για εκεί τον είχαν το next big thing, αυτόν που έχουμε εμείς τώρα τον Αμπέλ, που αντιλήφθησαν όλοι πολύ γρήγορα μέσα σε αυτές τις τρεις μέρες που είναι στις προπονήσεις, ότι πρόκειται για δυνατό, για ισχυρό χαρακτήρα, ο οποίος ευφυής ον, το είπε κιόλας. Δεν κολλάω ρε παιδιά. Δηλαδή όντως κατάλαβε μια ανησυχία, μια πρεμούρα, ένα άγχος που έχουμε μήπως το 4-4-2 και δεν μπορούμε και αυτά. Αφήστε, ξέρει αυτό. Αυτή είναι η δουλειά του. Δεν είμαστε εδώ για να του πούμε πώς θα κάνει τη δουλειά του. Είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε, για να κριτικάρουμε, για να πούμε τη δική μας άποψη, όμως αυτός είναι που κάνει τη δουλειά του. Μπορεί ο καθένας να πει ό,τι θέλει, ας πούμε, για την εκπομπή. Δεν μου αρέσει αυτό, εκείνο, το άλλο. Ναι, αλλά εγώ είμαι αυτός που κάνει την εκπομπή. Είναι η δική μου δουλειά. Ό,τι και να του πω το δασκαλάκι, δεν μου αρέσει που είναι έτσι αυτό, δεν μου αρέσει που είναι έτσι κονσόλα ή εκείνο. Αυτός όμως είναι η δουλειά του. Δηλαδή, κάποια στιγμή, η γραμμή μέχρι την οποία μπορώ να πάω, είναι πραγματικά υπαρκτή. Δεν είναι νοητή. Και λες πάω μέχρι εδώ, λέω τη δική μου, ό,τι μου κατεβάσει η δική μου η καλοκτενισμένη κούτρα, αλλά σταματάει εκεί. Τώρα του πούμε παίξε 4-3-2, παίξε αυτό, παίξε εκείνο. Κάτσε, τι γίνεται, παιδιά. Δείστε. Ήδη εχθές στην προπόνηση έγιναν οι 2-3 αλλαγές που θα σας πω. Πρώτον, πήρε τον Μπίσεσβαρ από δεύτερο επιθετικό και τον έβαλε 10 άξονα. Επίσης θεωρώ ότι ο Στοχ δεν θα ξαναπαίξει μπροστά επιθετικός, θα είναι ακραίος. Επίσης πήρε το Σοάρες και τον πήγε αριστερά. Παίζει μεν ένα 4-4-2, το οποίο είναι όμως μόνο στην άμυνα. Το είχαμε συζητήσει με τον Στράτο. Ο Στράτος το είχε πρωτοποιεί αυτό, για να τα λέω όλα. Τι κάνει λοιπόν, παίζει αυτό το 4-4-2 πίσω, αλλά όταν επιτίθεται η ομάδα, αλλάζει το σύστημα. Και ειδικά το αριστερό μπακ ανεβαίνει σαν ένας επιπλέον εξτρέμ. Είναι το σύστημα το οποίο έπαιζε ο Ζεσούς στην Μπενφίκα για πολλά χρόνια. Λέω τώρα εγώ ρε παιδί μου αυτά που ξέρω, εντάξει. Δηλαδή γίνεται ένα 4-1-3-2. Αυτά που λέτε. Χορηγούς δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά LG ψυγειοκαταψύκτες, θα πάθετε πλάκα. Επισκεφτείτε το χώρο και να τους δείτε και να ενημερωθείτε από τους ειδικούς. Η οικογένεια Παμπουκίδη Νικολαίδη, και τους λέω μαζί γιατί είναι μια οικογένεια όλοι, θα σας εξυπηρετήσει με τον πιο ωραίο τρόπο. Εκεί θα βρείτε όλες τις μάρκες, εκεί θα βρείτε τις εξαιρετικές τιμές που 51 χρόνια τώρα η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης σας έχει προσφέρει. Δεν ξεχνάτε ότι το πιο φρέσκο ψάρι στην πόλη το τρώτε στις δυο ψαραγορές στο Αιγαίον. Ιχθυοπολία ζηλευτά, πεντακάθαρα, με ό,τι ωραίο βγάζει η ελληνική θάλασσα. Σας τα καθαρίζουν από λέπια, από εντόστια. Αν θέλετε, σας τα τηγανίζουν και στα ψήνουν κιόλας και έρχεται στο σπίτι σας χωρίς μυρωδιές, χωρίς αυτά, χωρίς έτσι ταλαιπωρία, το ψάρι, αυτά. Αυτός που πρέπει να το φτιάξει, να το ετοιμάσει και έρχεται
αυτό το τόσο υγιεινό έδεσμα στο σπίτι σας, στο 214.000 στην περιοχή Δικητηρίου για κέντρο κτλ. Και για ωραιόκαστρο, 69-56-66 οικογένεια Ιωαννίδη έχει φτιάξει μαγαζάρες. Και όποιος πήγε, πραγματικά ξετρελάθηκε, ξαναπαρήγγειλε και ξαναπήγε, έχει και χώρο εστιατορίων. Για το πιο νόστιμο παγωτό στην πόλη Νικολαίδης, Αρτοζαρμπλαστή, ποια πόλη δηλαδή, στην Ευρώπη εγώ θα πω. Τέτοιο παγωτό και Νάνα Μέλια και Νουαζέτα και Λίλα Πάουζε και American Cookies και Velvet Bosco και υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα, πεντακάθαρα, Καραολί και Δημητρίου 237-163, οικογένεια Νικολαίδη έχει... Και τουρτάρες, αν θέλετε, για τα γενέθλια του παιδιού σας, για γαμήλιες, για οτιδήποτε τέλος πάντων. Και βέβαια Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, 475-900, το καλύτερο ιδιωτικό σχολείο στην πόλη, με διαφορά και με βεβαιότητα. Και δεν το λέω επειδή πέρασε και 6 χρόνια από τη ζωή μου, το λέω επειδή αυτή η παράδοση συνεχίστηκε 130 χρόνια τώρα το σχολείο αυτό. Ενημερωθείτε στο 2310-475-900 για τα προπαρασκευαστικά τμήματα, για να πάει το παιδάκι σας εκεί, Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού να είναι, να μάθει τη γλώσσα σαν native speaker, σαν φυσικός ομιλητής και να έχει ένα λαμπρό μέλλον, δίγλωσσο σχολείο που στο τελείωμά του και πανελλαδικές μπορείς να δώσεις, αλλά και να φύγεις με το αμπιτούα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια είτε της Γερμανίας, είτε της Αγγλίας, είτε της Αμερικής. Οπότε εκεί ησυχάζετε με το παιδί σας. Και θα ξαναπώ, επειδή υπάρχει το ερώτημα, τα δίδακτρα είναι τα μισά από αυτά που φαντάζεστε. Και δεν το λέω τυχαία το νούμερο. Κάποια στιγμή θα σας πω και συγκεκριμένα. Αυτά με τους χορηγούς. Λύσα κακιά και απίστευτη από το γάβρο για τη συμφωνία της ΕΡΤ με τον ΠΑΟΚ. Είναι απίστευτο, παιδιά. Τι Άριους Πάγος, τι έχουν πραγματικά βγάλει τόσο κόμπλεξ. Όχι με το τουλούμι. Αυτοί οι οποίοι το 10 είχαν πάρει 8,5 εκατομμύρια ευρώ για 15 αγώνες. Αυτοί οι οποίοι τη διετία 2006-2008 είχαν πάρει, κάθεστε, αν κάθεστε, καλώς. Αν δεν κάθεστε, καθίστε κάπου. Ή αν είστε στο τιμόνι, προσέξτε, μην σας φύγει το τιμόνι. Τη διετία 6-8 πήραν 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Τότε ήταν καλή η ΕΡΤ. Δεν θέλετε να σας πω τι έδιναν στον ΠΑΟΚ. Αφήστε το. Ψίχουλα. Έτσι, ο επέτης ήμουν. Ό,τι περίσευε από τους μεγάλους. Και έτσι, φυσικά έτσι, και ομάδες κάνεις και ξοδεύεις. Να και τα λεφτά από το Champions League έτοιμα, γιατί δεν είχε ούτε προκριματικά ούτε τίποτα. Έτσι κάνω κι εγώ τον γαλαντό μου. Όσο κόμπλεξ βγάζουν, όσο ασχολούνται με τον Παθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών και δεν βλέπουν το χάλι τους, όσο δεν συμμορφώνονται με την ιδέα ότι αυτός ο ΠΑΟΚ είναι ισχυρός παντού και ήρθε η ώρα να πάρει αυτά που του αρμόζουν και που του αξίζουν, αυτά που με το σπαθί του κατέκτησε, διότι αυτός είναι το νέο μπραντ, αυτός είναι ο ισχυρός τώρα, αυτός είναι ο αήττος πρωταθλητής, αυτός είναι ο ταμπλούχος, αυτός είναι που θέλουν να δουν οι φίλοι του, οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι, τα εκατομμύρια φίλοι του, αλλά και οι χιλιάδες εχθροί του. Αυτός είναι το νέο προϊόν, αυτός είναι το ελκυστικό προϊόν. Όσο δεν συμμορφώνονται με την ιδέα και δεν το αποδέχονται, τόσο θα φεύγουμε μακριά και θα βλέπουν την πλάτη μας. Χαίρομαι για τη συμπεριφορά τους. Αντί να ανασκουμποθούν και να κοιτάξουν, να φτιάξουν ομάδα, να ενισχύσουν το ρόστερ, όχι με τριτοδεύτερους, και να πούνε «επ, ξεφεύγουν αυτοί, πάμε», όπως κάναμε εμείς που λέγαμε τόσα χρόνια ότι παιδιά πρέπει να φτιάξουμε ομάδα, πρέπει να αποκτήσουμε παίκτες και να πάμε και κόντρα και σε ένα σύστημα που τα έχει όλα τακτοποιημένα. Τέτοια λύσα, γιατί να πάρουν αυτοί 7,5? Γιατί έτσι ρε, γιατί θέλει να τα δώσει η ΕΡΤ, γιατί τη συμφέρει να πάρει το μεγάλο ΠΑΟΚ? Απλά μέσα από αυτό το ένα θέμα με τα τηλεοπτικά φαίνεται πόση λύσα, πόσο κόμπλεξ, πόση απέχθεια έχουν με αυτό που έχει γίνει, πόσο πόνο έχουν φάει με τον ΠΑΟΚ και με αυτό που έκανε πέρσι η ομάδα μας. Το καταλαβαίνετε? Δηλαδή φαίνεται σε αυτή την ιστορία με τα τηλεοπτικά. Πόσο πολλοί δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ μεγάλο. Σου λέει τώρα θα πάρει 3 χρόνια από 7,5 εκατομμύρια. Έτσι κάνει και κανένα αστείο και μπήκε σε ομίλους.
θα κάνει και τη νέα τούμπα. Πάνε αυτοί, αυτοί κατάφερναν και πλήθαιναν τον κόσμο τους και το λαό τους, ενώ δεν υπήρχε ο τίτλος στη μέση. Τι θα γίνει τώρα? Αυτοί έχουν ένα πρόεδρο που ξόδευε χωρίς να παίρνει τα 25 μπραφ παντελόνι κάθε καλοκαίρι και έτοιμες κρατικές χορηγίες στη φανέλα ή τις ωραίες συμφωνίες με τα τηλεοπτικά. Τι θα γίνει τώρα άμα πάει και στους ομίλους και γλυκαθεί, που εκεί τα ποσά είναι πραγματικά μυθικά σε περίπτωση ακόμα και ισοπαλίας στους ομίλους. Άσε που με το που μπαίνει σε πρικίζουν κατευθείαν. Απίστευτα τα ποσά, παιδιά. Ζαλίζουν. Γι' αυτό βλέπετε αυτό το πανικό τους στον Άριο Πάγο. Γιατί τα δίνει στο... Τι θέστε ρε. Εδώ δεν είναι Ελλάδα. Πώς συμπεριφέρεστε έτσι? Σαν να είμαστε ένα άλλο κρατήδιο. Πώς κάνετε έτσι? Και δεν θέλω να πω χειρότερα πράγματα, αλλά συμπεριφέρονται πραγματικά σαν να μην είμαστε Ελλάδα εμείς. Σαν να είμαστε κάτι άλλο. Τέτοια χολή, τέτοιο κόμπλεξ. Είναι δυνατόν που πρόσεξε, όταν μοιραζόταν η πίτα, όταν έπαιρνε τα πολλά λεφτά η ΑΕΚ, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Έτσι όταν τα πήρε από την ΕΡΤ, όταν τα πήρε ο Παναθηναϊκός, το δεν είπε κανένα ζήτημα. Όταν έπαιρνε κρατικές χορηγίες στη φανέλα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ αυτά. Όταν πήρε η ΑΕΚ 20 εκατομμύρια από τη Δούρου, τώρα σας πήρε ο πόνος. Τώρα σας πήρε ο πόνος. Δεν σας είδα να έχετε την ίδια ευαισθησία όταν πήρε 20 εκατομμύρια για να φτιάξει το γηπεδάκι ο Μελισανίδης. Όχι. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν πρέπει. Τι λεφτά είναι αυτά? Τι προκλητικά ποσά είναι αυτά? Μιλούν αυτοί. Μιλάει για την ισότητα των ανθρώπων και των φυλών ο Αδόλφος Χίτλερ. Μιλούν για πυρασφάλεια οι φίλοι του και ο ίδιος ο Νέρονας, κάνοντας διαλέξεις υπέρ της πυροπροστασίας των πόλεων. Προσέξτε που πετάτε το τσιγάρο σας, ο Νέρονας. Είναι απίστευτο, παιδιά. Είναι αυτό ακριβώς ένα δείγμα πολύ χαρακτηριστικό. Πόσο πολύ δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ να προκόβει, πόσο πολύ τον θέλουν κομπάρσο, παντοτινό, φτωχό συγγενή, πόσο πολύ αυτό δεν το περίμενα να τους έρχεται και τώρα είναι τελούν πραγματικά σε σύγχυση. Λύσα. Όχι, λέει. Κάτσε και κάτσε. Δεν είναι ελεύθερη αγορά. Τα έκλεψε ο ΠΑΟΚ τα λεφτά. Θέλετε να πούμε για κλεμμένα? Θέλετε? Πείτε μας τι έγινε με την υπόθεση Τζίλου. Δώστε καμιά απάντηση στον Κοσμάκη που κάθε μέρα ρωτάει τι έγινε, παιδιά, με τον Τζίλο. Και αφήστε την ΕΡΤ να κάνει ό,τι γουστάρει. Η ΕΡΤ κρίνει λοιπόν όπως τα έδωσε σε σένα. Δεν είναι ότι πρώτη φορά η ΕΡΤ δίνει χρήματα για να υπάρχει σκάνδαλο. Η ΕΡΤ λοιπόν κρίνει ότι αυτός ο συγκεκριμένος ΠΑΟΚ είναι ένα προϊόν που θα το μοσχοπουλήσει. Και είδε πέρσι η ΕΡΤ τι νούμερα έκανε το Πανετολικός ΠΑΟΚ, το Ξάνθη ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είδε τι νούμερα έκανε όταν πήγαινε ο ΠΑΟΚ να παίξει εκεί. Και σου λέει, επ, για έλα εδώ, τι γίνεται? Αυτούς πρέπει να τους πάρω. Δηλαδή οι άλλοι 7 που πήρε πέρσι, τι είδε κανένα χαΐρι, ας πούμε? Εκεί δεν μίλησε κανένας. Δεν σας ενόχλησε καθόλου που πήρε 7 ομάδες που άιντε. Τώρα όμως, ο ΠΑΟΚ. Τι ωραίο που πέφτουν έτσι οι μάσκες, ρε παιδιά. Πραγματικά το ευχαριστιέμαι τόσο πολύ που δεν υπάρχει πουθενά καμία γωνία να κρυφτούν. Προσπαθούν να βρουν τη γωνία σε ένα κυκλικό δωμάτιο. Τι ωραία που πέφτουν οι μάσκες. Αυτοί είναι ικανοί να κόψουν 50 δέντρα, να φτιάξουν μια ξύλινη εξέδρα και επάνω της να μιλήσουν για την καταστροφή των δασών και για την οικολογία. Αυτή είναι. Αυτό κάναν τόσα χρόνια. Αυτό. Λιμένονταν το ελληνικό ποδόσφαιρο, σάπισαν τα πάντα και τώρα που αυτός ο άνθρωπος έρχεται, όσο το δυνατόν γίνεται με το σταυρό στο χέρι, όσο πάει. Και πετυχαίνει. Τώρα χαλάει τη μανέστρα πάλι. Μία τους τη χάλασε που ήρθε και είπε: εγώ, παιδιά, σε άρθρα και τέτοια δεν μπαίνω. Εγώ θα τα πληρώσω. Πάρε! Μπραφ! 11.30! Η κυριούλα εκείνη, η συμπεθέρα, η φίλη της μαμάς που ερχότανε μια τέτοια φυσιογνωμία την Κυριακή για να φάνε το γλυκό, να πούμε την καριδόπιτα και να πιω τον καφέ. Αυτή η κυριούλα πήρε το χαρτάκι που έγραφε 11,5.
Γιατί έτσι? Επειδή ο Πόντιος έχει εγωισμό, έχει χαρακτήρα, έχει αξιοπρέπεια και δεν ήθελε να γράψει δίπλα στο όνομά του Κυλίδα ο ΠΑΟΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μήπως δεν θα είχαμε ανεβεί μέσα με συνοπτικές? Θα έβγαινε και ένας νόμος που θα έλεγε ομάδα που έχει ιστορία, που έχει πάρει ευρωπαϊκούς τίτλους σε άλλα αθλήματα, ξέρω εγώ, ή που οτιδήποτε. Εγώ σας λέω. Δεν το κάνανε μήπως για άλλες ομάδες? Τάκ, τάκ! Κυλίδα δίπλα στο όνομά μου δεν θα μπει ο ΠΑΟΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Άλλοι το έκαναν. Αυτό που λέμε τζάμπα μάγκες. Κυριολεκτικά όμως τζάμπα, έτσι. Και με το σκεπτικό, θα πληρώσω εγώ τα μαμισιάτικα των άλλων? Είπαν οι αντίστοιχοι. Όχι. Ας πέσουμε και μετά να την πάρω λευκή την ομάδα. Έτσι κάνουμε όλοι τον καουμπόι. Χαίρομαι πολύ. Αυτά για το θέμα των τηλεοπτικών. Επιλέγει ποιους θα κρατήσει και ποιους θα αφήσει να φύγουν ο Φερέιρα αυτές τις μέρες. Πρέπει να τρέξει, όπως έχουμε πει. 99,99% θα πάρθει αμυντικό χαφ, κολόνα, αμυντικό χαφ, προσωπικότητα, όχι κανένα συμπληρωματικός, όχι καμιά δευτεράντζα, ακριβώς παίχτης, δεν ξέρω αν είναι ο Ολιβέιρα ή αν είναι άλλος σαν τον Ολιβέιρα που θα πληρωθεί πολύ ακριβά. 99,9% θα αποκτηθεί επιθετικός. Η άρον-άρον επιστροφή του Σφιντέρσκι, που ενώ είχε το παιδί άδεια μέχρι τις 15 Ιουλίου, σήμερα 5 του μηνός γυρίζει, δείχνει δύο πράγματα. Ένα, τον επαγγελματισμό του, προτίμησε 10 μέρες να ξεκουραστεί λιγότερο, αφού δεν πολύ κουράστηκε με την Εθνική. Αλλά σου λέει, εκεί ήρθε καινούριος τώρα. Δεν με ξέρει. Πέφτουν κορμιά. Κρίνεται το ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Εγώ είμαι απόν. Σας το λέω έτσι πολύ κομπογιανίτικα. Εγώ έτσι σκεφτόμουν. Τι λες ρε. Έχει έρθει τώρα ο καινούριος και δοκιμάζει διάφορους την επίδεση. Γιατί πέρα από τον ΑΚΠΟΜ, κανένας άλλος δεν είναι καθαρό έμεσος επιθετικός. Όλα τα άλλα που δοκίμασε, ούτε ο Λάμπρου είναι σεντερφόρ, ούτε ο Στόχ είναι σεντερφόρ, ούτε ο Μπίσεσβαρ είναι σεντερφόρ, ούτε ο Λιμιός είναι σεντερφόρ, ούτε ο Ζαμπά, κανένας τους δεν είναι σεντερφόρ. Σεντερφόρ είναι ο Τσούμπα ΑΚΠΟ μόνο. Και κάτι πιτσιρικάδες που έχει βάλει, οκ. Okay. Άρα, άρον-άρον επιστροφή. Προσέξτε, δεν έκοψε μία μέρα από την άδειά του οι δύο. 10 μέρες νωρίτερα. Έρχεται, εκτιμάται πιστεύω αυτό, από το προπονητικό team. Αλλά και ο ίδιος, σου είπε, ο άλλος τον ήξερε, ξέρανε τι μπορεί να κάνει. Βεβαίως, όλα στρωμένα, όλα τακτοποιημένα, μια χαρά, okay. Τούτος εδώ που δεν θα με έχει να με βλέπει, τούτος εδώ που θα φτάσω 15 Ιουλίου και σε 15 μέρες, ας πούμε 20 μέρες θα παίζουμε τον αγώνα για το Champions League 6 Αυγούστου, πώς θα ενσωματωθώ, πώς θα μπω στα συστήματά του, πώς θα βασιστεί σε μένα, πότε θα προλάβει να με μάθει? Άρα ξεκινάω με handicap, που λένε και στο χωριό μου. Έτσι δεν είναι? Μάγκας, άρον άρον, μεγάλε, είμαι κι εγώ εδώ. Μα εσύ δεν ήσουν, ήταν να έρθεις 15. Ήταν να έρθεις 15, αλλά ήρθα γιατί έχω το αυγό στον κόλο και γιατί θέλω να σου αποδείξω πράγματα και δεν γουστάρω να είμαι πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους. Και θέλω, ειδικά αν παίξεις 4-4-2, καθαρό 4-4-2, να με δεις και εμένα μαζί με τον Τζούμπα. Αυτό που φωνάζαμε πέρσι σε συγκεκριμένα παιχνίδια, βάλε και έναν δεύτερο ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ, okay, το σύστημα. Αλλά βάλε έναν να το καθάρεις, πάτησε τους το λαιμό. Δάγκουσέ τους από την αρχή να τελειώνουμε. Αυτό που λέγαμε πολλές φορές. Μπράβο λοιπόν στο Σφιντέρσκι που κατάλαβε. Και παρεμπιπτόντως δεν τον υποχρέωσε κανένας, έτσι. Δηλαδή δεν είναι της ομάδας. Έλα τώρα. Είναι δική του επιλογή. Ή τέλος πάντων. Αυτό αφήνουν να εννοηθεί, ότι ο άνθρωπος από μόνος του προθυμοποιήθηκε να γυρίσει. Ο Τσούμπα χθες έλεγε, μάλλον πρέπει να καλέσω παπά όπως λένε οι Έλληνες. Μιλάει στην κάμερα και λέει, μόνο ΠΑΟΚ. Ωραία πράγματα. Κάτσα να το βάλω, περίμενε. Κάπου το έχω πρόχειρο. Μισό δευτερόλεπτο. Μην ψάχνεις εσύ, θα το βρω εγώ από εδώ. Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Κάτσε. Εδώ είμαστε. Hello guys, it's Tuba Akpom here. We've just finished training, but make sure you join our new Viber community. And you'll be seeing lots of exclusive pictures and videos. So make sure you join guys.
Αιδέ, μόνο ΠΑΟΚ, μόνο. Μόνο ΠΑΟΚ, μόνο. Λέει ρε παιδιά, επισκεφτείτε στο Viber αν κατάλαβα καλά την κοινότητά μας για να δείτε αποκλειστικά βιντεάκια κτλ. Και στο τέλος, μόνο ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ. Και κάνει έτσι το δικέφαλο. Τούτος εδώ, όχι του Πιώτης. Ξέρετε, καταρχήν, αυτό που έζησε στο Λονδίνο, φορά και την μπλούζα του Λονδίνου σήμερα, φιλιά στον Κώστα και στα υπόλοιπα παιδιά, αυτό που έζησε εκεί, ένα παιδί που είναι 23 χρονών. Δεν είναι κανένας χορτασμένος. Και εκεί που ήταν, δεν ήταν βασιλιάς, ήταν από τους φερέλπιδες που κάποια στιγμή μπορεί να ζούσε πράγματα. Δεν έπαιξε ποτέ στην πρώτη ομάδα της Arsenal να πεις ότι αμάν εγώ που ήμουν μαζί με τον Οζίλ και τον, ξέρω εγώ, τον ένα και τον άλλον στην πρώτη ομάδα εκεί με τον Σάντσες ή οτιδήποτε. Εδώ λοιπόν και αυτός έχει μπει το μικρόβιο για τα καλά και το ξαναλέω εγώ φέτος, σκέφτομαι ακόμα τι στοίχημα θα βάλω. Αυτό είναι ένα ωραίο κουιζάκι σήμερα. Τι στοίχημα να βάλω πέρσι με την Ποφίλιου. Φέτος τι στοίχημα να βάλω ότι αυτός φέτος θα βγει πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν στο zoomusu.gr. Εκεί ο αγαπημένος μου φίλος Γιάννης Μανουκίδης και ο Γιώκας του Νικόλας φροντίζουν. Ανεβαίνουν οι εκπομπές, αν όχι την ίδια μέρα την επόμενη. Και εκεί μπορείτε να βλέπετε και τα θεματάκια μας που ανεβάζει η Χρύσα. Και ό,τι άλλο θέλετε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Στην ποινή κι ας προπατών. Θέλω λίγο τα ηλίλίλίλίλα που λέει μετά λίγο το στίχο και έρχομαι στις γραμμές 2310-287-888. Εδώ infotainment που λένε. Εδώ είμαστε. Σαν το καλό στίχο φίλε δεν έχει. Εδώ είναι το γρήγορο. Γίνα λίγο πίσω, γίνα το λίγο πίσω. Δεν μπορεί ο Κινέζος. Πάμε γραμμές, εδώ είμαστε. Πάμε στην πρώτη γραμμή. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Δεν πέφτει με τίποτα, ενημερώνουμε φίλους και εχθρούς. Δεν πέφτει με τίποτα. Εξακολουθούν και τώρα το καλοκαίρι, φεύγουν καραβάνια από Παοξάκια στο Βόρειο Πόλο. Κάνουμε γεωτρήσεις για να βρούμε πετρέλαιο. Γι' αυτό ακούσατε ότι λιώνουν οι πάγοι. Πηγαίνουμε εμείς εκεί και... Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Πολλά χρόνια θα ζήσω, ελπίζω. Πολλά χρόνια θα ζήσεις. Με το που ανοίγω το ραδιόφωνο, η πρώτη κουβέντα που ακούω από σένα, το έλεγε ο Στράτος. Τι, να μην το πω. Στην αρχή νόμιζα έλεγες για το Διονυσίου, αλλά μετά όταν συνέχισε τη συζήτηση κατάλαβα. Ρε, και η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ καιρό να μιλήσω με το Στράτο Διονυσίου. Όχι, έλεγες για το Στράτο. Ναι. Έλα, πάμε, χαβάκανο, έλα. Λοιπόν, θέλω να γίνω χορηγός της εκπομπής σου. Βεβαίως. Έχω γιατί μια όχι. Πολύ σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα στα Σκαριά. Mm-hmm. Το ένα θα είναι ένα παιχνίδι για παιδιά, που θα είναι ένα μωράκι με φανέλες του Ολυμπιακού, το οποίο θα το πιέσει στην κοιλιά και θα κλαίει και θα λέει γιατί παίρνει ο ΠΑΟΚ λεφτά, γιατί ξέρει διαιτητές, γιατί ο ΠΑΟΚ παίρνει. Γιατί μωράκι αυτό. Και όχι ενήλικας. Όχι, μωράκι. Πιο πολύ θα πουλήσει ο ενήλικας. Και έχω και συγκεκριμένες φάτσες, να σου πω. Με μουσι, με χέτι. Το μωράκι θα πουλήσει πιο πολύ, γιατί θα απευθύνεται και στο γυναικείο κοινό, κατάλαβες. θα το κάνουν target. Και το δεύτερο είναι, θέλω να αγοράσω μια εταιρεία παραγωγής ξιδιού και να τη μετονομάσω σε ξύδι θεϊκών των Ολυμπιακών. Καλά τους έβαλε χθες ο ιός. Μα τώρα φίλε, δηλαδή το έχουν παραξευτιλήσει. Ξίδι! Το έχουν παραξευτιλήσει. Λέμε... Αυτοί που τους έχτισαν το μισό καραεσκάκι δώρο και το άλλο μισό το χρωστάνε. Σε παρακαλώ. Τους έχουν το θράσος να μας κουράνε. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Μας κουράνε αυτοί πραγματικά. Ξίδι! Δεν το λέμε κάθε μέρα, δεν τους το λέω. Φάγανε πόσα εκατομμύρια από τον Κοσμάκη με την υπόθεση Κοσκοτά, δεν μπήκε κανένα φυλακή. Ακριβώς. Δεν πήρασαν ούτε ευρώ. Χάρισαν τα χρέη με ένα δισεκατομμύριο δραχμές. Δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ που το πλήρωσαν σε 20 χρόνια. Παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει τώρα ο Ολυμπιακός και να καταφέρεται κατά πάντων για χρήματα. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, να μπει ρήτρα στο συμβόλαιο του ΠΑΟΚ
όπως και στον υπολείπον ΠΑΕ από την ΕΡΤ, στην οποία θα γίνονται μετρήσεις και που θα υπολογίζουν πόσα χρήματα αποκόμισε η ΕΡΤ από τη συμφωνία και σε περίπτωση που είναι αρνητικό να υπάρχουν πρόστιμα. Είμαι 100% βέβαιος ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι η μοναδική ομάδα που θα βγάζει κέρδος και όλοι οι υπόλοιπες ομάδες θα είναι χαμένες. Εννοείται αυτό. Θα είναι στο μείον. Εννοείται. Τι, να σου πω κάτι, η ΕΡΤ αγάπησε τον ΠΑΟΚ ξαφνικά. Τι νομίζεις, παντού υπάρχει το συμφέρον, φίλε. Είδαν ότι από τις άλλες 7 ομάδες και ειδικά είδαν στα μάτς που ο ΠΑΟΚ πήγαινε να παίξει ότι εκτοξεύονταν αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Προφανώς. Προφανώς. Για τα 3 εκατομμύρια του Άρη που πήρε πέρυσι, μίλησε κανένας. Για τα 4,9 του Παναθηναϊκού τα φετινά, πιάνω Παναθηναϊκού τώρα, που παίζει με μένα και με σένα. Ακριβώς. Ποτέ δεν είπαμε γιατί. Εφόσον αποφασίζει και είναι ελεύθερη αγορά και θεωρεί ότι πρέπει να τα δώσει. Κανένας από τον ΠΑΟΚ δεν έκανε ούτε Άριους Πάγους ούτε αυτά που θα μπορούσε πολύ άνετα. Να μιλήσουμε για ΕΡΤ και για ανθρώπους που είναι στο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής με υπερατού μισθούς που άμα κάνεις μια βότα θέλετε και καμία μομφή για τα παιδιά εδώ που τρέχουν όλη μέρα στην ΕΡΤΡΙΑ, έτσι, τους ρεπόρτερ. Δεν μιλάω για αυτούς. Θέλετε να πάμε κάτω να δούμε εκεί στο Μέγαρο τι γίνεται. Να το πάμε και αλλιώς ρε παιδιά άμα θέλετε. Να δούμε. Δεν θα το συζητήσουμε. Πάμε και στα άλλα, Κωστή, για να μην κρατάω και τη γραμμή. Θα σε διορθώσω σε ένα πράγμα. Είναι 10.886.811 ευρώ. Τα 11,5 που λέω εγώ. Άσε με να λέω 11,5, μην μου το χαλάς, μου αρέσει πιο πολύ. Κάτσε Κώστα, είναι 12,3 τα χρήματα που πλήρωσε ο Ιβάν Σαββίδης για τα χρέη του ΠΑΟΚ. Μαζί με τα 10.886.811 ευρώ πιστοποιήθηκε μετά από κάτι μήνες και ένα ποσό της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου. Α, έτσι, το οποίο, βεβαίως, αυτό το δεν οποίο το ήξερα. Του πρότειναν του Ιβάν Σαββίδη να το πάει στα δικαστήρια, να το παγώσει και να το πάνε δικαστικά. Και λέει ο Σαββίδης με την υπόλοιψη του ΠΑΟΚ για 1,5 εκατομμύριο ευρώ εγώ δεν θα παίξω. Εγώ θυμάμαι το 11,5. Και το πλήρωσε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι η ακριβότερη ποικιλία τσαγιού, το τσάι μπραφ ή τσάι ντούκου. Έτσι. Οπότε αυτά. Φιλιά πολλά. Και ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, αν έχω χρόνο, για τα διαρκεία της ομάδας, θα χαρώ πάρα πολύ εάν ΠΑΟΚ αποφασίσει, αν δει ότι η κίνηση δεν γίνεται η διάθεση τόσο γρήγορα όσο φαίνεται, να τα ανοίξει λίγο νωρίτερα από τις 19. Δηλαδή νομίζω ότι μέχρι τις 19 είναι μεγάλη καθυστέρηση. Προχωράνε με ραγδαίους ρυθμούς. Ξέρουν αυτοί. Ξέρουν. Νομίζω έσπασε και το φράγμα των 7.000 και προχωράνε. Προχωράνε. Έγινε, Κωστή. Έγινε. Χαιρετώ. Γεια σου Στράτε. Γεια σου Στράτε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Ένα. Φτιάξε μου λίγο ένα σίγμα. Ένας μικρός θα τραβήξει ένα λαχνό. Είμαι χαρούμενος που σε βρήκα. Λοιπόν, έχουμε σκοπό να μην ασχοληθούμε με το βρωμολεκάνο. Ναι, αλλά ασχολούνται αυτοί μαζί μας. Τι να κάνω δηλαδή. Αυτό που συμβαίνει είναι φοβερό. Χρόνια ολόκληρα λέμε για τα κομματόσκυλα που έφεραν τον τόπο μας εδώ που τον έφεραν. Και είχα σκοπό να πω έχει και θρυλόσκυλα ή θρυνοσκυλα. Ναι. Και ξαφνικά έχει αντιπαουξίδικα όπως θέλουμε να τα χαρακτηρίσουμε. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλωσε ο σύλλογος και σε άλλα πράγματα. Σε ευχαριστούμε πολύ η οικογένεια Σαββίδη για τον κολοσσό που έκανες εδώ στη Θεσσαλονίκη μας. Και τους πονάει ο δικός τους ο κολοσσός τους. Λοιπόν, που πονάει. Έτσι. Μην το βάλουμε αυτό πρώτη. Έτσι, λοιπόν, το που πονάνε, που πονάνε. Σαρδόνια. Σαρδόνια γέλια. Σαρδόνια. Αλλά κάτι τέτοια αξίζουνε. Και ενώ δεν είμαστε ήρωνες τύποι, τελικά θα καταφύγουμε και εκεί. Μπορούμε να είμαστε, άμα θέλουμε. Μπορούμε. Επειδή δεν μπορώ να τον αλλάξω τον εαυτό μου, ρέξε φτύλες εκεί κάτω θα ηρεμήσετε ποτέ. Απατεώνες του κερατά, όπως είπε και ο Στράτος, που φάγατε λεφτά του κοσκοτά του ελληνικού λαού δηλαδή, των σαλιαρέδικων και γενικά ό,τι απατεώνες περάσαμε την Ελλάδα, μέσα από το Καραϊσκάκι τους περνούσατε και θα μας πουλήσετε ηθική βρελεϊνά υποκείμενα. Ωραία, θα αντικρυφτείτε. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Μη μου συγχύζεσαι. Εμείς... Είσαι σε μετεγχειρητική περίοδο. Έχω ευθύνη απέναντί σου. Πρέπει να προσέχω μαζί σας. Μόνο με τη βοήθειά σου τα ξεπερνάω. Πρόσεξε. Εισπνοή εκπνοή. Τα φιλιά μου σε όλους και να προσέχετε στην έξω την υγεία σας. Προσέξτε καλά.
Όπως έλεγε στο McQueen 3, είσαι ένα συνεφάκι αφράτο, είσαι ένα συνεφάκι αφράτο. Ηρεμία θέλω. Ηρεμία όμως, παιδιά, κόπηκε σκηνή από το Toy Story 20 χρόνια μετά, από το προηγούμενο Toy Story, που ο Cowboys μέσα στο κουτί, θυμάστε που είναι ένας Cowboys, ένας αθρακορίχος, ένας κοντούρης, μια αξίνα. Κάποια στιγμή στα after που δείχνει, έχει πιάσει τα χεράκια από τις δύο Barbie, τα χαϊδεύει και λέει, α, τι έγινε, και άμα είστε καλά κορίτσια, θα σας εξασφαλίσω, λέει, και μια θέση στο επόμενο Toy Story. Εκδιώχθηκε αυτός που το έγραψε, κόπηκε η σκηνή και επειδή βγήκαν όλα αυτά τα σκάνδαλα στο Hollywood με τον τύπο τον, πώς το λένε, τον Weinstein, πώς το λένε, για τον περίεργο που τις όλες περνούσε ένα χέρι για να τους δώσει ρόλο, και κόπηκε τώρα αυτό. Μεγάλα πράγματα γίνονται στο Hollywood, μάλιστα. Καλημέρα σας, ναι, γεια σας. Έλα, Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον γοργοφτεροπόδαρο τον χιλιοπενεμένο, το χορευτή μας, καλώς το Ιπποκράτιο. Τι να πούμε. Λοιπόν, Μένιο σε πρόλαβαν σήμερα, δεύτερο δίγιο, δεν περάει. Αργυρό, Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά, ξημερώματα. Χαίρομαι για το μαρσάρισμα που κάνεις, ρε φιλαράκι, μπράβο να πούμε. Πρέπει να, λοιπόν, πρέπει να είναι ήρεμος, είναι σε μετεγχειρητική κατάσταση. Πρέπει... ήρεμος. Ήρεμος είναι, μια χαρά, που και που θέλει και κανένα μαρσάρισμα. Καλά, δεν είναι. Εγώ, γιατί εγώ δεν μάρσαρα σήμερα. Θέλει λίγο ξεμπούκωμα. Θέλει, πρέπει οπωσδήποτε. Να ανοίξει λίγο, λέει, να ανοίξει λίγο. Λοιπόν, φιλαράκι, εγώ λέω τώρα για το Σαββίδη που λέτε, για τον πρόεδρο. Αν θυμάσαι, το μεγαλύτερο στοίχημα του Σαββίδη ήταν η αποδοχή του κόσμου. Γιατί ο κόσμος ήταν λίγο στην αρχή διστακτικός. Το πιο δύσκολο, το πιο δύσκολο, δύσκολο από όλα. Κοινό. Ναι, αλλά είναι διστακτικός ο κόσμος το πάει. Αλλά είναι και δίκαιος όμως. Αυτό έχει. Φυσικά. Δεν είναι με το παραμικρό να σε πάρει από τα μότρα. Και θυμάμαι Κώστα, το μάτι συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Θυμήσου πόσο καιρό μετά ακούστηκε η αρχή, ακούστηκε το σύνθημα Ιβάν Σαββίδης. Άργησε πάρα πολύ. Άργησε πάρα πολύ να ακουστεί. Και καλώς που άργησε. Διότι όταν έχεις καεί, φίλε, στο χυλό, φυσάς και το γιαούρτι, είσαι επιφυλακτικός, περιμένεις να δεις. Αυτός ο άνθρωπος με πάρα πολύ υπομονή, με πολύ πείσμα, με πολύ όραμα και με πάρα πολλά χρήματα κατάφερε να υλοποιήσει το όνειρό μας, έτσι. Το κυριότερο είναι ότι το ζήγησε. Είδε για συνεταιρισμούς, για φίλοι, το ζήγησε. Και τον Τίγρε και τον Μπαρμπαγιάννη, να πούμε, όλος. Κατάλαβε τι έγινε. Σου λέει, άστο. Τον είπαν και τα παουξάκια σε εκείνο το μάτι στο play-off μέσα στο λεωφόρο που έγιναν οι μανούρες. Δεν έγιναν οι μανούρες για τίποτα άλλο. Ήταν για να πούν τον πρόεδρο, δεν θέλουμε παρτίδες με την πάρτη τους, πρόεδρε. Τελείωσε. Το έκαναν με άκομψο τρόπο. Αλλά σε λέει, κάτσε να τον προειδοποιήσουμε τον άνθρωπο. Γιατί άλλοι του χτυπάνε την πλάτη και από πίσω τον δουλεύουν, κατάλαβες. Σε λέει, περαστικός είναι και αυτός, άστο με. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, εγώ αυτό κατά. Κώστα, θα πω και κάτι άλλο να τελειώνω. Έτσι, παραγγελιά θα δώσει για κανένα χάλκινο τίποτα. Θα πεις καμιά παραγγελιά, καλή. Ό,τι γουστάρει, βάλε. Ό,τι γουστάρεις εσύ, ό,τι γουστάρω εγώ. Εγώ μπορεί να θέλω να βάλω, ρε παιδί μου, την ιτιά. Εσύ πες μου τι θες να ακούσεις. Βάλε τον Μπαρμπαθανάση, δώσε έργο ένα, έτσι να ακούσεις. Τον Μπαρμπαθανάση, λοιπόν, μ' αρέσει κιόλας, είναι το όνομα του πατέρα μου, του γιού μου. Μπαρμπαθανάση, δώσε έργο σας. Λοιπόν, φιλαράκι, περπατώ εχθές με έναν στο γήπεδο, ένα φίλο. Ναι. Λοιπόν, 63-64 χρονών και με λέει, τότε λέει, όταν ήμουν έκτης δημοτικού, Κώστα, ο δάσκαλος, οι δάσκαλοι τότε πριν 50 και χρόνια, λίγο συμβούλευαν τους πατεράδες μας πού να πάει το παιδί στο γυμνάσιο, τι γνώσεις. Και με λέει εμένα, με σηκώνει, με λέει, Θέμη, σήκω στον πίνακα και γράψε ένα όνομα θηλυκό που να τελειώνει σε αλφα. Αμάν, λέει, εύκολο. Και τι έγραψε. Κόντεψε, λέω, στο δάσκαλος να φύγει από το παράθυρο. Τι έγραψε, ρε θεό, φοράδα. Καλά ρε εσύ, το λέω. Είχατε φοράδα στα σπίτια, έγραφε φοράδα. Και το λέει το μπαμπά, πάντα σε καμία τεχνική σχολή το παιδί, δεν είχε γυμνάσει. Ρε φοράδα έγραφε, το λέω. Ρε είσαι καλά ρε, λέει αυτό μύρθε ρε Κωστάκη, λέει. Ρε ξεφυγάθηκε ένα γενικό. Κάτσε, περίμενε, όνομα, περίμενε. Φοράδα. Αν ο πατέρας του, τη μάνα του την έλεγε έτσι όμως, και το παιδί είχε... Βρε, είχα στο σπίτι μια φοράδα και πέρα και το θυμίσαι τη φοράδα. Σου λέει, πού είναι η φοράδα, φέρνει τη φοράδα, τάει τη φοράδα, σου λέει φοράδα είναι. Ναι, και ακούγεται, πρόσεξε, και ακούγεται και ωραίο ιταλικό. Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός, φοράδα. Δηλαδή, αυτό λέω, δεν το άκουσα, ρε Θέμη, το λέω. Τι φοράδα, αυτό εσύ έπρεπε επιστήμου να γίνεις, ρε. Πλάκα με κάνεις τώρα. Τι δεν είσαι, εσύ είσαι για γυμνάσιο. Ποιος είμαστε, εμείς που θα γράφαμε Μαρία.
Άσερε τώρα το λέω. Στο 1-0-5 απόδοση έγραψε ο Φοράδε που έδινε 107 απόδοση, φίλε. Ρε, ευτυχώς ήταν στον πρώτο, ήταν κάτω στο ισόγειο, θα πιεδώσει ο δάσκαλο. Ξέρει. Α, σου πω κάτι. Στο τέλος δεν πιάσει. Στο ισόγειο, ότι ξέρει σε ποιο όροφο του βάζει να τα γράφουν αυτά. Δεν του ανέβασε στον τρίτο. Σου λέει να είμαστε δίπλα. Χαμηλά. Καλά, ρε Σένι. Καλά, ρε Φοράδα, ρε το λέω. Δυο γύρου γυλούσε. Το θυμόμαι και καλά, Φοράδα, ρε. Τι είπες, ρε. Φοράδα, θέλει να γίνει γυναίκα μου. Σκέφτομαι τώρα διά. Φοράδα, ανέβα πάνω, θα κρυώσει. Είναι αργιάκι και όποτε περπατάμε, κανένα δύο-τρία άτομα τον έχουν. Αλλάζει άποψη. Πάει στο κήπεδο και το μαρσάρομαι να πούμε τον αρέσει. Και στο τσίπορο και στο σύνατε. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Λοιπόν, όταν πέφτει, τον σηκώνεις. Όταν πέσει κάτω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Πώς δεν μου απάντησες. Λέω όταν πέφτει, τον σηκώνεις τον Αριανό. Όταν πέφτει. Βέβαια. Μπράβο. Βέβαια. Επειδή εμάς δεν μας πέφτει με τίποτα, σηκώνουμε αυτούς που πέφτουν. Προσέξτε που ακουμπάτε. Μην τρυπήσετε τίποτα. Προσέξτε. Είπες που τον ακουμπάτε, γιατί δεν άκουσα καλά. Έκανε διακοπή το ακουστικό. Όχι, που ακουμπάτε. Προσέξτε. Γεια σου, Κωστάκι μου! Δεν μπαίνουμε στα λεωφορεία. Τι λες το. Τι έγινε. Δεν μπαίνουμε στα λεωφορεία. Παιδιά, αυτό το δεν μας πέφτει με τίποτα. Το οποίο προέκυψε φυσικά γιατί τα πιο ωραία πράγματα γίνονται έτσι, χωρίς να τα προγραμματίζεις. Δηλαδή, να έρθω το πρωί και στη σκαλέτα να γράψω σήμερα θα πω, θα πω ότι δεν μας πέφτει με τίποτα. Προέκυψε μετά από το μάτς με την Ξάνθη, εκείνο, που γύρισαν όχι αμέσως, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά. Θυμάσαι, πες! Μετά τον τελικό, με την. Όχι. Εκεί, από εκεί το λέγαμε κάθε μέρα. Πρωτοϋπόθηκε όταν άρχισε σιγά σιγά. Όχι κάθε μέρα. Μετά από εκεί, ναι, κάθε μέρα. Οκ, σωστά. Αλλά το δεν πέφτει με τίποτα. Η ενέργεια που είχαμε, το πάθος, η τρέλα και άρχισε σιγά σιγά και αυτό. Και το νου σαν τρεμάλια έτσι. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα σε όλα τα Μουσάκια. Καλώς το Θουβού. Και στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόφωνη ιστορία της. Τι έχουν πάθει αυτοί. Λοιπόν, καλά. Λοιπόν, εμένα Κωστή πλέον δεν είναι απλό εργαλείο, είναι γρίλος. Προχθές σήκωσα το αμάξι. Βεβαίως. Και άλλαξα λάστιχο. Άλλο γρίλος και άλλο θρύλος. Ο θρύλος πέφτει, ο γρίλος ποτέ. Και ο γρίλος δεν πέφτει ποτέ. Και άλλο τζίλος. Έτσι. Τι γίνεται με τον τζίλο, μια και τον είπαμε τον κύριο Τζαμούρη. Ο θρύλος, τον τζίλο με τον γρίλο. Μάλιστα. Και τον γκρίλο, το παγωτό γκρίλο που ήτανε, ξέρεις που... Και ο Πέπε γκρίλο. Που τα κορίτσια, τον γκρίλο, το παγωτό, θυμάσαι ρε παιδί μου, ήταν ένα συγκεκριμένο Μάλιστα. παγωτό τα κορίτσια. Τώρα εντάξει. Αυτό το ζόρι που λες... Ναι. Είναι ζόρι, δεν είναι ακριβώς ζόρι αυτό που τραβάνε. Φυσικά. Α. Φυσικά. Αλλά αυτό το ζόρι που όπως είπες τώρα, άμα πάρει τα 20 εκατομμύρια της ΕΡΤ, πάρει καμιά κοσάρα από το Champions League, κάνει και κάνα δύο-τρεις πωλήσεις παιχτών. Κάνει και ένα γήπεδο. Κάνει και το γήπεδο. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό παιδιά, δύο λέξεις, αυτό που λες, Ουβού. Γεια σας. Χαίρετε και αντίο σας. Μετά για γεια να σας. Φτάσουμε τον ΠΑΟΚ. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρτα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Μοκοπούλου. Στο ρόλο του Λουστράκου. Έτσι. Φιλική συμμετοχή, φίλε, ο Τζόι Κόκερ. Που δεν ζει πλέον, λοιπόν, αλλά εντάξει. Μετά, για να ρεφάρουν, πρέπει να βάλουν τα διπλά. Τι να βάλουν, πάει φίλε, άστο. Λοιπόν. Άστο φίλε, τι, να σου πω κάτι, και για πόσο καιρό θα κοροϊδεύουν τους οπαδούς τους. Πόσο πια να πενέψεις τον 35χρονο Βαλμπουενά, πόσο να το Σεμέδο που έχει... Φίλε, το Σεμέδο που έχει κάτι βυζιά μεγαλύτερα από τη Σαμάνθα Φόξ, πόσο να το δικαιολογείς φίλε αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Μερικά πράγματα απλά δεν τα δέχομαι. Δηλαδή, τι εννοώ. Ακούω τώρα για τους οπαδούς, ότι τους ταΐζουν σαν νό και τα λοιπά. Δεν είναι ότι είναι τίποτα βλάχη, να μην πω τίποτα πόντι, τίποτα, ξέρω εγώ, τι θες να μην χαρακτηρίζω τώρα κάποιους συγκεκριμένα που κατέβηκαν από κάποιο βουνό. Και οι δύο φυλές κάποιο... που είπες παρεπιπτόντως είναι από τις πλέον έξυπνες. Έτσι, δηλαδή και οι πόντι και οι βλάχοι. Με τη μεταφορική έννοια καταλαβαίνω πώς ναι, το λες. Ναι, πώς θα χρησιμοποιούμε τέλος πάντων πολλές φορές. Ναι. Για να μην προσβάλλω κάποιον, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, παρακατιανοί τέλος πάντων είναι και... Θες απάντηση σε αυτό που με ρωτάς. Θέλεις απάντηση. Όπου υπάρχει πομπός του βου, πρέπει να υπάρχει και δέκτης.
Δηλαδή, βέβαια, αν κάποιος πει μια παπαριά και ο άλλος δεν την αποδεχτεί, πέφτει κάτω η παπαριά, φίλε. Δηλαδή, πρέπει επίσης αυτός που λέει κάτι και ξέρει ότι είναι σανό, είναι ψέμα, είναι προπαγάνδα, ξέρει που το λέει. Και ξέρει αν θα αυτό το πράγμα θα το φάει ο άλλος αμάσιτο. Το θέμα είναι άλλο. Κατάλαβες. Αυτό που δεν έγινε ποτέ στον ΠΑΟΚ, ποτέ κανένας δεν αποπειράθηκε. Και όσοι αποπειράθηκαν αυτό... να το κάνουν στον ΠΑΟΚ, έπεσε κάτω, τον κοροϊδέψαμε. Τι λες, δε φίλε. Κατάλαβες. Αυτό το βέλιγμα, το πρεμπλούχι που λένε μερικοί Αργιανοί, ας πούμε. Ναι. Καλά, εντάξει. Ούτε καν, ούτε δηλαδή... καν. Δεν αναπαράγω. Να σου πω κάτι. Ούτε ναι, καν. Ούτε θέλω καν. Να πω πόσο, δηλαδή, χαζός δεν είσαι. Απαντάω ένα πράγμα. Το... Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρσι ήταν που μου κλέψαν το πρωτάθλημα. Τέλος, ναι, φίλε. Τελειώνει εκεί η ιστορία. Αυτό. Σε αυτό μου προσπαθεί. Ούτε αφήνω αυτό... κανέναν να μπει και να μου κάνει κομματικές συζητήσεις. Δεν δέχομαι, ρε παιδί μου. Ούτε καν. Δεν καταλαβαίνω. Και ούτε έχω αυτό κόμμα. Ένας έχω... Αργιανός που το λέει. Αχ, ο Αργιανός, φίλε. Ο Αργιανός. Έχει φάει πέρσι τόση πίκρα που δείξε κατανόηση. Το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει να βρει να πει κάτι. Κάτι το οποίο θα σε ενοχλήσει. Κάτι το οποίο μήπως σου στερήσει λίγο από τη χαρά. Και τα ξέρουν πολύ καλά τι έχει γίνει. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του. Αυτό υποτιμά τον εαυτό μου όταν το κάνω. Οποιοσδήποτε δηλαδή τρως ανώ και το λέω γιατί δεν θέλω να παραδεχτώ την αλήθεια. Δηλαδή είναι δυνατόν. Καταλαβαίνεις που το πάω. Τζάμπα χαλάμε αυτό... ενέργεια. Τζάμπα χαλάμε ενέργεια και λέξεις. Ένα ανεκδοτάκι, να κλείσω. Μπράβο. Λοιπόν, είναι ένα ζευγάρι, κρίση. Ζόρια, δάνειο, αυτοκίνητο, σπίτι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν βγάζουν πέρα. Λέει γυναίκα, έχουμε λέει 5 οικονομίες στην άκρη, θα τις πάρω όλα από Αυστραλία. Να κάτσω λίγο καιρό να δουλέψω, να βγάλω λεφτά, να έρθεις και εσύ να σου κάνω στήριο, να έρθεις να μας δουλέψουμε και 2, 5, 10 χρόνια, να έρθουμε εδώ, να είμαστε εξοφλημένοι και να έχουμε και 5 φράγκα για να είμαστε κύριοι, ρε παιδί μου. Καλά, πάει Αυστραλία αυτός. Μετά από 6 μήνες έρχεται γράμμα. Λέει γυναίκα, τα πράγματα δεν είναι όπως νομίζαμε. Η Αυστραλία δεν είναι ο παράδεισος που ήταν, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Πουλάω βρακιά, δεν προχωράει πολύ καλά, πρέπει να κάνεις λίγο υπομονή, επειδή μου θα... Εγώ χειροκροτώ θα... μόνο και μόνο που έβαλες το ανέκδοτο τη λέξη βρακιά, για μένα είναι επιτυχημένο το ανέκδοτο. Μετά από μερικούς μήνες έρχεται γράμμα, ξέρεις γυναίκα, ξέρω εγώ τι, είναι πολύ δύσκολα, ζορίζομαι, πουλάω και σου σχένω τώρα βέβαια, αλλά είναι δύσκολο ακόμα, χρειάζεται λίγο ακόμα και τα λοιπά, κάνω λίγο υπομονή, θα σε κάνω. Μετά από ένα τρίμηνο έρχεται γράμμα, εντάξει, εξώ βρακιά και σου σχένω, λέει πουλάω και κρεβάτια. Αρχίζω και ανοίγει λίγο τώρα, λέει λίγο υπομονή και έρχομαι. Και μετά από 3 μήνες παίρνει γράμμα αυτός. Εγώ αγάπη μου, με ένα κρεβάτι, χωρίς βρακί, χωρίς σουφιέν, ξεχρέωσα σπίτι, αυτοκίνητο, έχω κάνει εισιτήρια και έρχομαι. Γεια σε Δουβούρ, γεια! Γεια! Πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, ειδικά αυτό το διάστημα, με LG. Ψυγειοκαταψύκτες καταπληκτικούς και σε χωρητικότητα και, και με την τελευταία λέξη τεχνολογία στην Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό. Με οποιονδήποτε ψυγειοκαταψύκτη έχετε και 48 μπύρες αλφα δώρο. Έτσι είναι σαν κερασάκια, το πούμε έτσι. Αιγαίων Ψαραγορά, οι πιο ωραίες ψαραγορές στην πόλη και στο Ωραιόκαστρο και στο Δικητήριο. Εκεί θα βρείτε τα πιο φρέσκα ψάρια, πεντανόστιμα, χωρίς λέπια, χωρίς εντόστια, για να αποφύγετε και τις μυρωδιές στο σπίτι. Και βέβαια. Δεν ξεχνάτε, Νικολαίδης, αγροπλαστεία, νάνα μέλια, τυραμισού, βυσσινοσοκολάτα, υπέροχες γεύσεις στο παγωτό, πεντανόστιμο, μεγάλα ημέρα, σαν να είναι σπιτήσιο το παγωτό τους και όλα τα υπόλοιπα, τα γλυκά, οι τούρτες, τα πάντα όλα υπέροχα στην Καραολού και Δημητρίου 234 και 163 και Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, ενημερωθείτε για τα προπαρασκευαστικά τμήματα που ξεκίνησαν ήδη για τις αγωγικές εξετάσεις στο γυμνάσιο, αν το παιδί σας είναι Τετάρτη και Πέμπτη Δημοτικού. 475-900, το παιδί σας θα πάει στο καλύτερο σχολείο στην πόλη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Και ζητάει και η ΑΕΚ τα ίδια. Θέλω κι εγώ, γιατί έδωσες δύο γλυκά στο ΠΑΟΚ? Είμαι ξανά ερωτευμένος, απόψε εγώ δεν πιάνομαι. Έτσι, έτσι, σου μου σου λέμε. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Ο αντίπας δεν είναι, φίλε, αυτό που λέμε πραγματικά. Γαβλιάρης. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν μπορώ. Έτσι, έτσι. Καλά να πάθω, έτσι καρδιά μου, έτσι να τον γουστάρουμε παρότι είναι... Εντάξει, κανένας δεν είναι τέλειος.
Δεν έχει ποτέ προκαλέσει, είναι προσεκτικός όμως, αγαπητός. Εδώ είμαστε πουλάκια μου, εδώ που κουκοβλάσταρα. Πάω στις 4 γραμμές αμέσως αφού πω BP, κορυφαίο πρατήριο βενζίνης και υγραερίου στην πόλη, μπροστά στην Ελλάς Σέρβις, με την εγγύηση της οικογένειας Χατζοπούλου. Εκεί θα βάλετε το πιο καθαρό υγραέριο. Εκεί ξέρετε ότι ό,τι γράφει το κοντέρ, τόσο έχει στο ρεζερβουάρ. Και βέβαια, Ελλάς Auto Service 474312, το συνεργείο με εφανοποιείο, με βαφείο, με καλύμπρες, με τμήμα υγραεριοκίνησης, με ελαστικών, με συνεργασία με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Πάμε να μιλήσετε εσείς και θα πω σε λίγο τους χορηγούς τους υπόλοιπους, αφού περιμένετε τις γραμμές. Καλημέρα σας, ζούμου σου λέμε! Ναι! Γεια σας! Hello, good morning, sir. Καλώς στη Φραγκφούρτη am mine! Υπάρχει Frankfurt am Klein που λέμε Klein Mine, όχι. An der Oder. Oder! Μπράβο. Frankfurt an der Oder είναι η Φραγκφούρτη της Ανατολικής Γερμανίας. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Ένα μικρό χωριουδάκι. Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, μετά από αυτά που θα πω, ελπίζω να μου επιτρέψεις να σε ξαναπάρω τηλέφωνο. Όχι, απ' χοντράδες! Γιατί ζητάς κάποιον που να σου πει πώς να μαστιγώνεσαι αν ο ακπόμε δεν βάλει τα πολλά τα γκολ. Ωα, βέβαια, για να δω. Σου βρει κατημορία. Χαίρομαι που είσαι ευρηματικός. Πρέπει να ψάξω κάτι που να μην μπορείς να το κάνεις σε 2 δευτερόλεπτα και να το σβήσεις πάλι. Όχι, καταρχήν το ίδιο τρίκ φέτος δεν γίνεται να το κάνω. Άρα... Ναι, γι' αυτό σου λέω. Πρέπει να ψάξουμε κάτι που να μην γίνεται να το κάνω. Που να νομίζετε ότι δεν γίνεται. Που να νομίζουμε. Ναι, ναι. Ή που να μην είναι εύκολο να βρω ένα τρίκ, ένα αντίδοτο. Για πες, Κωνστάκη μου, για πες. Σκέφτομαι τη μεγαλύτερη τιμωρία για μένα και θα την πω να την κάνεις και εσύ. Ναι. Μπλούζα του κοκκινού άσπρη ριγέ. Σε απάνθρωπος. Της οριγινάλ σεζόν. Ναι. Μια εβδομάδα. Ναι. Θα κατεβαίνεις στο περίπτερο που μας λες, που ο φίλος είναι Αριανός. Ναι. Θα αγοράζεις μια εφημερίδα κιτρινόμαυρη του Άρη. Γιατί δεν πιστεύω να βρεις γάβρο τώρα εδώ κάπου. Τέλος πάντων, και θα βγαίνεις μια φωτογραφία για να βλέπουμε ότι είναι της ημέρας. Έχω χάσει ένα τέτοιο στοίχημα στο παρελθόν. Θέλω να σου πω, πριν πολλά χρόνια, βαρύ στοίχημα που έπρεπε να φορέσω 3 διαφορετικές φανέλες στο 5x5 για 3 διαφορετικές φορές που θα πηγαίναμε για όλο το βράδυ, γιατί ξέρανε οι φίλοι μου και ήταν έτοιμοι για τα τρίκ. Δεν θα τη βγάλεις και θα τη ξεβγάλεις, θα τη βάλεις και θα τη βγάλεις. 3 διαφορετικές και φορέθηκε η πράσινη, η κόκκινη και η κίτρινη. Ευτυχώς τότε δεν υπήρχαν κινητά. Ευτυχώς. Ελπίζω και να έχεις καλό δερμα. Κοίταξε, έχασα βαρύ στοίχημα όμως. Δηλαδή πραγματικά έχασα βαρύ στοίχημα. Θα τα πούμε άλλη στιγμή αυτά. Απλά ένα μαρτύριο, φίλε. Πρόσεξε. Και είχαν όλες τις δικλείδες. Δεν θα τη βάλεις και θα τη βγάλεις. Θα τη φορέσεις και θα παίξεις με αυτή. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα βάλεις φόρμα από πάνω. Άλλη φόρμα. Τρίτον, ναι, δεν θα φέρεις μονοτική ταινία να βάλεις πάνω στο δαφνοστεφανωμένο ή στο σήμα τη ΣΑΕΚ ή στο τριφύλι και τα λοιπά. Κανονικά, φίλε. Και έτσι, αυτά που λες. Μιλάμε τώρα πριν, μπορεί και πριν 20 χρόνια αυτό που σου λέω. Για ολοκλήρωσε το στοίχημά σου εσύ, λοιπόν. Εγώ σου επιτρέπω να τη βγάλεις, αλλά τα 10 δευτερόλεπτα που τη φορέσεις θα βγεις φωτογραφία και την βάζεις στην ομάδα. Όχι, φίλε, αυτό δεν λυπάμαι. Είσαι απάνθρωπος. Είπες ερυθρόλευκη, ναι, τι άλλο, να κατέβω να πάρω την Άρη είσαι. Μόνο ερυθρόλευκη, την εφημερίδα του Άρη, ναι, και να βγεις μια φωτογραφία να τη βάλεις στη σελίδα μας. Κάθε μέρα όμως, για να είναι η καθημερινή εφημερίδα του Άρη, μια εβδομάδα. Θα φαίνεται η ημερομηνία όπως στις απαγωγές που λέει είμαι καλά. Δεν γίνεται δεκτό. Δεν γίνεται. Απάνθρωπο. Είσαι πολύ σκληρός. Νόμιζα είσαι φίλος μου. Νόμιζα ότι είσαι φίλος μου. Όχι, σου λέω, είναι αυτό που σκέφτηκα το χειρότερο για μένα και λέω ίσως είναι το χειρότερο για εσένα. Πίστεψέ με. Βέβαια, τι λέω εγώ. Ναι. Αν είναι η ομάδα να ξαναπάρει double και αν είναι να βγει πρώτο σκόρερ ο Τσούμπα, εγώ τη θυσία μπορεί να την κάνω, φίλε, για 10 δευτερόλεπτα. Αλλά εκεί με τη φωτογραφία και το διαδίκτυο μου τα χαλάς.
Μου τα χαλά. Να χαρεί μόνο περιπτεράζει, δηλαδή πρέπει να χαρούμε όλοι παγκοσμίω. Επίσης τέτοιο στοίχημα είχαμε κάνει και με τον κολλητό φίλο Γαβρίλο που του φορέσαμε εκεί που δεν το περίμενε ερυθρόλευκο κασκόλ και κρακ! Ήμασταν έτοιμοι όμως με την Κόντακ τότε. Φίλε, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα έτσι για τι εποχές μιλάμε. 90, 91, 92 εκεί. Και επειδή είμαι καλός φίλος, θα σου δώσω και τη διεύθυνση ενός καλού δερματολόγου. Να χτυπήσει και ένα τατουάζ. Να σου δώσει κρέμα για μετά. Κρέμα, φίλε, μετά θέλω στον Κλίβανο. Θα πω. Φιλιά πολλά! Γεια σου, σε ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή σου παρέμβαση. Κώστα, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά. Αυτά. Κάποια μέρα θα ασχοληθούμε με στοιχήματα. Θέλω να κάνω μια τέτοια εκπομπή, να σου πω. Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ, παίζω στοίχημα όχι λεφτά. Αλλάξει. Αν δεν το κάνεις, τόσους καφέδες ή τόσες ταβέρνες ή θα κάνεις αυτό ή θα κάνεις εκείνο. Έχουμε κάνει, ας πούμε, έχασα στοίχημα και επειδή είχαμε βάλει στοίχημα, είχαμε πει για κάποιο φίλο μας ότι θα αντέξει τόσο με αυτήν. Εγώ, λέγανε οι άλλοι, πιστεύω ότι θα αντέξει πολύ περισσότερο. Το χάσα το στοίχημα, πήγαμε και κάναμε στην επόμενη, κάναμε καντάδα. Και καντάδα στην περιοχή Χαριλάου. Πίσω από το γήπεδο, στα στενά, που είναι η οσία ξένη καινούρια, εκεί κάναμε καντάδα, φίλε. Επειδή χάσαμε το στοίχημα. Όταν λέμε καντάδα, όχι μόνος με την κιθάρα, μπουζούκια, ακορντεόν, κλαρίνα, βιολιά, μιλάμε ολόκληρη αθηναϊκή κομπανία από τη Θεσσαλονίκη. 30 άτομα βγαίναν στα μπαλκόνια, κλαίγανε, μας ρίχνανε λουλούδια, χωρίς τις γλάστρες. Πάμε, καλημέρα σας! Ναι! Γεια σας! Σε εσάς μιλάμε! Ναι! Η τρίτη φανέλα, μήπως η τρίτη. Γνωρίζεται. Ο, ναι. Ναι. Τι ωραία ιδέα έδωσε ο φίλος μου από Γερμανία, Κωστή. Με τα στοιχήματα. Ξέρεις. Περίμενα να απαντήσω με κάτι. Η τρίτη λέει η κίτρινη ήταν Παναθηναϊκού Ολυμπιακού ΑΕΚ. Δεν ήταν Άρη. Φανέλα. Κοίτα το στοίχημα ήταν τρεις διαφορετικές. Βέβαια ήταν μαϊμού τότε. Φανέλες δεν υπήρχαν μπουτίκ. Ήταν από το England Sport που ήταν απλά είχε το σήμα η φανέλα. Έτσι δεν, είχε, δεν ήταν. Ναι, για πες. Ξέρεις ότι και εγώ φίλος σου είμαι και ωραία έτσι, φωτογραφία έτσι πουλάκια μου, έτσι βγείτε σιγά σιγά, βγείτε σιγά σιγά, ναι ναι, έτσι ξετσουτσουνίστε. όπως έχω φτιάξει μπίσες βάρ. Τι ωραία φίλα αυτό που έκανες με τον μπίσες βάρ. Ναι, μπορώ να σε φτιάξω αν θέλεις με κόκκινη φανέλα. Όχι, μη, σα παρακαλώ, τώρα θα σου πω κάτι, δεν θα τελειώσει εδώ η σχέση μας, μην το κάνετε αυτό το πράγμα. Σας παρακαλώ πολύ, τι είναι αυτά τώρα. Τυχαίρε Κωστή. Πόσα είμαι με ρηθρόλευκη, τραγικός. Δεν θα καταλάβει κανένας τίποτα. Τίποτα, κανένας. Κανένας. Λοιπόν, εδώ άλλος δεν έλεγε ότι καθόταν άκου. Μπροστά μου, λέει, στον Ευκλήδη και είναι ΑΕΚτσής και φορούσε φανέλα, λέει, ΑΕΚ, στον Ευκλήδη. Άκου, Κωστή. Ωραία πράγματα. Θα την ετοιμάσω και θα τη στείλω σε σένα να τη δεις. Εσωτερικής κατανάλωσης, η οποία θα βγει, αν δεν βγει. Θα κάνουμε συμφωνία. Εσύ ετοίμασε τρία κεφάλια δικά μου με τρεις διαφορετικές φανέλες. Δηλαδή, χάρτινη, βάζελο, γαύρο και θα βγουν αυτές στο διαδίκτυο αν δεν βγει πρώτο σκόρερ ο Τσούμπα Ακπομ. Συμφωνούμε? Οκ. Okay. Έγινε. Εγώ τα κερδίσω όμως, ρε φίλε. Έκλεισε την εκτίμησή μου, μια λαδόκολα. Λαδοκολάρα, ρε Κωστή. Λαδοκολάρα, έχεις γράψει ιστορία. Έφυγες. Λαδοκολάρα, έτσι. Τι λαδοκολάρα είναι αυτή, μανάρι μου. Και τώρα ο Δημήτρης με τις παντσέτες. Πω, τι λαδοκολάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Φίλε, γεμίζει το στόμα σου πάντως. Τι είναι ελληνική γλώσσα, φίλε. Λέει ο άλλο, what an ass. Ass, βρε. Έβαλες μονοσύλλαβη λέξη για να περιγράψει τον κόλλο. Αστείε. Πού πας, βρε. Με δύο γραμματάκια. Και τι υπερθετικό κάνεις. Στο ass. Μπορείς να κάνεις κάτι. What a great ass θα πεις. What a ξέρω, huge ass. What an epic ass. Που πάλι ελληνική λέξη μου πεις το epic, το επίκος. Ενώ άκου, δηλαδή, πράγμα το λάμδα, άμα το πεις και παχύ. Ρο στο τέλος, αυτά, υπερθετικός βαθμός. Ω, ρε παιδί μου. Βλέπεις, δεν μιλάω για Καρντάσιαν που είναι ελικοδρόμιο. Μιλάω για φυσιολογικούς ποπούς. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Στο φιλάρετο! Δηλαδή σήμερα έχουμε θέμα για το μέγεθος. Αλλά τέλος πάντων. Η τεχνική μετράει, λέει ένας, και πετάει το άλλος και λέει α, άλλος ένας μικροτσούτσουνος στην παρέα. Πάντως όπως και να έχει,
Επειδή δεν πάει η ιστορία κάτω με αυτούς εκεί κάτω, η δικιά μου η πρόταση έχει να κάνει με το πάνω. Ναι. Να κάνεις το έναν ύμνο για τον Άρη και να τον τραγουδήσεις κιόλας. Παιδιά! Παιδιά, λίγο νερό, ρε παιδιά! Εκεί θέλω εδώ να τραγουδάς και με πάθος κιόλας. Με πάθος! Να γράψω εγώ και όλα σύμνο. Έμπατη. Και ο Τσαλτίδης θα κάνει δεύτερες. Τέλεια. Για φαντάσου. Εγώ πιστεύω στο Τσούπα Ακπομ θα βγει πρώτο σκόρερ, θα βγει πρώτο σκόρερ. Αρκεί να με το κυρώνουν πάλι 10-10 τα γκολ, έτσι. Γιατί και πέρσι δεν το είχα κερδίσει το στοίχημα. Αλλά με φάγανε τα κοράκια. Ξεκίνησαν από τώρα, από τα φιλικά, λίγο-λίγο να συνηθίζει ο άνθρωπος. Βάζει γκολ, φιλάρετε, και κοιτάει αριστερά-δεξιά. Πώς είναι αυτός που έχει κάνει μια ματσακονιά το παιδάκι που έχει κάνει τη ζημιά και κοιτάει μήπως το βλέπει ο μπαμπάς ή ο δάσκαλος. Το ίδιο, βάζει γκολ και κοιτάει τον επόπτη. Ναι, έχει πάθει τώρα, ψυχολογικό με τραλαλά. Με το βάρ θα κάθεται και θα περιμένει ο άνθρωπος, θα δει τι γίνεται. Αυτό είναι. Τουλάχιστον το βάρ κάτι θα κάνει. Τσούμπα, παικτάρα παιδιά. Έχω σεντερφοράκλα. Άκουγα τον Άγγλο στην περιγραφή, στο live streaming κτλ. Στο φιλικό, να τι έλεγε για τον Τσούμπα Ακπομ. Η ταχύτητά του, η έκρηξή του, ο δρασκελισμός του. Δεν είναι ένα στατικό φορ, είναι ένα φορ το οποίο άμα πάρει μπρος αυτός, ήδη έδειξε πράγματα πέρσι, νομίζω το καταλαβαίνετε. Επίσης το γκολ στον τελικό είναι ένα δυσκολότατο τέρμα για ένα τέτοιο κορμί, πώς ήρθε η μπάλα, έδειξε ότι πολλά πράγματα περιμένω από τον Τσούμπα. Δεν είναι απλά γκολτζής, είναι δημιουργικό. Άλογο, άλογο, άλογο. Και είναι πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί κάτω, το κολονάκι που λέμε, ναι, έχει πανάκριβες τιμές, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν με τα χρήματα που βγάζουν, γιατί δεν βγάζουν δικά τους. Σωστός χρήματα. Είσαι. Πληρώνουν με τα δικά μας χρήματα. Με τα έτοιμα. Δυστυχώς. Έτσι. Τα δικά μας χρήματα τα θέλουν γιατί δεν μπορούν να παράγουν τίποτα. Άρα αυτοί τους έχουν χοντρό πρόβλημα όταν νιώθουν ότι θα τους χαλάσεις τη σούπα. Δηλαδή ουσιαστικά δεν αντέχουν δεύτερο χώρο που να αναπτυχθεί οικονομικά. Ναι. Ξέρεις τι είπε χθες ο Πατούλης, Τατούλη θα τον έλεγα. Ναι. Λοιπόν, ο Πατούλης είπε χθες ότι εκεί η περιοχή πρέπει να είναι το κέντρο της γης. Μάλιστα, η δική τους η πόλη. Μάλιστα. Πολύ ωραία, ναι, να είναι το κέντρο της γης. Αν θα δεις τι πόλεμο τρώει η Μύκονος, γιατί έχει, λέει, πανάκριβες τιμές. Τι τους ενδιαφέρει που έχει πανάκριβες τιμές όταν έρχονται οι Άραβες και τα κουμπάνε. Μήπως θα πάει ο Έλληνας, τον άφησαν τον Έλληνα να μπορεί να πάει στα νησιά. Δεν θα πάει στην Κάποτε Μύκονο, λέγαμε θα πάω, ξέρω εγώ. Θα πάνε αυτοί όλοι οι πλούσιοι του εξωτερικού να αφήσουν τα χρήματά τους και ας έχουμε τέτοια ευχέρεια να μπορεί τουλάχιστον να υπάρχουν και 100 ευρώ το νεράκι. Ας πάει λοιπόν ο άλλος με τα πετροδόλαρα και να τα κουμπάει. Εγώ δηλαδή, ξέρω ότι τα νησιά πλέον κάποιος, θεωρώ κάποιος πλέον φιλάρεται, ότι όταν κάποιος πει θα πάω μια εβδομάδα σε νησί, τον κοιτάνε οι άλλοι σαν να είναι, φίλε, το κογλύφο, σαν να είναι, έτσι, δηλαδή... Υπάρχουν νησιά που είναι πολύ φτηνά ακόμα. Βεβαίως υπάρχουν. Βεβαίως. Και απλά όχι η Μύκονος που λες, στη Μύκονο ας πούμε και να αναπνεύσεις. Δεν υπάρχει, έτσι. Γιατί να πας εκεί όμως, άσε που και εκεί έχει. Μα εκεί θα σε βγάλουν φωτογραφία, εκεί θα σε δουν, εκεί είσαι μέσα στο, εδώ σε θέλω, το κύκλωμα. Αν είναι λοιπόν να σε δουν εκεί, ας το πληρώσεις κιόλας, φίλε μου. Άμα θέλεις, τα μεταξωτά βρακιά πληρώνονται, φίλε. Φυσικά. Πέρα από το τι θέλω. Ξέρεις ποιο είναι, ότι τους κακοφαίνεται γιατί είναι ένας προορισμός που δεν περνάει από την Αθήνα. Πρέπει όλα να περνούν από την Αθήνα. Όλα, φίλε, όλα. Άρα όταν κάποιος πάει και κάνει στη Θεσσαλονίκη ένα σημείο αναφοράς και εδώ θα το δείτε, δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρα, η Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τα νησιά. Πρέπει να πας στο Βόλο για να πας στα νησιά. Πρέπει να πας στην Καβάλα για να πας στα άλλα νησιά. Άρα, εδώ για να, αυτό που λες, για να πάμε στη Σκόπελο να πούμε, πρέπει να πάμε μέσω Νέο Δελχή. Δηλαδή, μοιράζει. Δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλουν να δημιουργήσουν άλλη δύναμη οικονομική. Αυτό ακριβώς που λες, είσαι στον πόντο ακριβώς. Δεν είναι τα τηλεοπτικά αυτά καθεαυτά.
Δεν είναι η μπάλα αυτή καθ' αυτή. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα. Είναι αυτό που λες. Είναι όλο συγκεντρωμένο εκεί και δεν θέλουν να υπάρχει κάποιος άλλος ισχυρός να πάρει και αυτός κομμάτι από την πίτα επειδή το αξίζει. Ακριβώς. Δεν θέλουν να υπάρχει σε τίποτα, στην μπάλα, στα τηλεοπτικά, ξέρω εγώ, στα πολιτικά, στα κοινωνικά, στα εθνικά, σε οτιδήποτε. Γιατί? Γιατί τόσα πολλά χρόνια είχαν μάθει έτσι. Και ήρθε αυτός... Τρώνε τα χρήματά μας και δεν θέλουν να δώσουν λίγα και για μας που εμείς θα δίνουμε. Φιλάρετε μου, κι αν αυτός εδώ ο δικός μας ο άνθρωπος δεν είχε έρθει από έξω μέσα και ήταν από μέσα μέσα, δεν θα τον άφηναν να βγάλει το κεφάλι του πάνω από το νερό. Θα τον είχε, θα έπαιρνε μια ανάσα, θα του, ξανά θα του βάζω το κεφάλι μέσα στο νερό. Αν ήταν από μέσα, ήρθε απ' έξω όμως, πιο Έλληνας από πολλούς Έλληνες, και ενώ στην αρχή δεν αντιλήφθησαν, έλα ένα σακάκι και πώς είναι έτσι, και ο Πόντιος και αυτά, και με ειρωνίες, ο Ρώσος και αυτά, ο φιλοξενούμενος, κατάλαβαν έστω και αργά, γιατί μόνο χαζούς δεν τους λες, αλλά ζώνες ναι. Ευολεμένους, ναι, χαϊδεμένους, ναι, λαμόγια, ναι. Χαζούς δεν τους λες. Άσχετα που μέσα στην αλαζονία τους άργησαν να καταλάβουν, τώρα όμως κατάλαβαν. Γι' αυτό θα έχουμε φέτος πόλεμο και στην μπάλα πάλι. Απ' την πρώτη αγωνιστική αυτή τη φορά. Να κλείσω να σου πω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος, αν θες μπορείς να το αναζητήσεις, επειδή έχει μεγάλο τζίρο η ΠΑΕ, δίνει τεράστια νούμερα κάθε χρόνο στο κράτος, πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Ποια άλλη ομάδα είναι τόσο καλός πελάτης στο ελληνικό δημόσιο? Καμία. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Γεια. Μία ακόμα γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Πέσαμε διάλειμμα. Υπενθυμίζω. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάγιο, οι εξαιρετικά πράγματα, υπέροχα εδέσματα απέναντι του Μασούτη στα Ελευθέρια. Εκεί 705-754, πλήρως ανακαινισμένο χώρο και πεντανόστιμα και φοβερά γλυκά. Να πω Κλιμάρτ 917-646. Ο Κώστας Κιωσές ξέρει όσο κανένας άλλος τα κλιματιστικά, ειδικά Daikin. Να σας περάσει το μαραφέτη, να σας περάσει το μηχάνημα καταπληκτικά και στο χώρο εργασίας και στο σπίτι σας και παντού. Φοροπρόβλεψη Γιώργος Μουτσιάνας 22-50-02. Κορυφαίος εδώ και 25 χρόνια, το πρώτο φοροτεχνικό γραφείο στην πόλη, ξέρει όσο κανένας άλλος τα διάφορα μυστικά, τα τερτύπια, τις υποσημειώσεις, τους αστερίσκους για το πόθεν έσχεσαι, το περιουσιολόγιο, για την εφορία, ό,τι σας ενδιαφέρει, μπείτε και στο φοροπρόβλεψη με ps.gr να ενημερωθείτε απέναντι από το παλιό Δημαρχείο Βενιζέλου 50. Σας λύνει τα χέρια, εμπιστευτείτε τον, γιατί ξέρει όσο κανένας άλλος. Και βέβαια, όταν μιλάμε για τέντα, το όνομα είναι Κατουρτζίδης, Γιώργος και Γιάννης, μπαμπάς και γιος. Καλαμαριά, Πολύχνη, Χαλκιδική, 430-011. Μπείτε και στο tendahome.gr να δείτε. Θαύματα κάνουν οι άνθρωποι. Έργα τέχνης, καταπληκτικά πανιά, απόλυτα ανθεκτικά, με μηχανισμούς σόμφι. Να είστε ήσυχοι. Η τέντα δεν μπαίνει για να κρατήσει ούτε ένα μήνα, ούτε ένα χρόνο, ούτε δύο. Είναι για μια ζωή τα πανιά αυτά και με ωραία σχήματα και πολύ ανθεκτικά. Tenda Home. 430-011, Γιώργος Γιάννης Κατουρτζίδης. Επιστρέφουμε! Έλα! Δώσ' το, αγόρι μου, δώσ' το! Ποιότητα, ποιότητα! Φεύγουν τα διαρκείας. Μη χάσετε την ευκαιρία να απολαύσετε αυτή την ομάδα να διαπρέπει και φέτος. Τα ωραιότερα έρχονται. Λέμε προς τους άσπονδους φίλους και εχθρούς, αυτό που έγινε πέρσι δεν ήταν απλά μια παρένθεση. Καταρχήν, ήταν η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η ομάδα έκανε πράγματα. Δεν ξεχνάμε το κύπελο με επί Ίβιτς. Ήταν το δεύτερο συνεχόμενο double. Δεν είναι το τέλος. Είναι μόνο η αρχή. Και αυτό που σας λέμε δεν εμπεριέχει καθόλου αλαζονία, καθόλου έπαρση. Το λέμε έχοντας απόλυτη επίγνωση τι μπορούμε να κάνουμε, τι δυνατότητες έχει αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τιμόνι, που ηγείται του ΠΑΟΚ, που είναι ο πρόεδρος. Λέμε έχοντας επίγνωση τι μπορεί να κάνει αυτό το ρόστερ. Να ξέρετε, θα έρθουν δύο πάρα πολύ σημαντικοί παίκτες ακόμα. Η ομάδα έχει την ομοιογένεια, είναι οικογένεια. Περιμένουμε να γυρίσουν και οι τραυματίες. Καλώς και αποθεώθηκε, το σήκωσαν τα χέρια στο Βιερίνια που πήγε. Σαν πραγματικός ηγέτης, σαν πραγματικός αρχηγός, αδευτέρωτος που μου αρέσει να λέω. Πήγε μόνο και μόνο που τον είδαν οι υπόλοιποι. Μόνο και μόνο που έκανε τις συστάσεις με τον καινούριο προπονητή, ο οποίος μου φαίνεται εμένα τσακαλάκι, ματάκι, χορταράκι. Τον θεωρώ πολύ ευφυή άνθρωπο
για να πάει να στυλώσει τα πόδια και να κάνει πράγματα που ίσως να μην μπορεί να κάνει. Πάμε στις 5 γραμμές. Αυτός ξέρει, αυτός αποφασίζει και του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Όπως απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζακαλάκο τον Μπράνκο, που εμένα δεν μου το βγάζει από το μυαλό που πρέπει να ήταν ο μόνος που υποψιαζόταν το τρύπημα. Δεν έχω πληροφόρηση, δεν σας λέω ρεπορτάζ, δεν έχω καμία πηγή ιαματική, δεν θέλω να το παίξω ξερόλας ή εγώ ήξερα να σας πω και τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, αλλά τα αντανακλαστικά του δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι ο Μπράνκο είχε ψυχανεμιστεί είτε από πληροφορίες διάφορες ότι ξέρετε ο δικός σας ψιλοψάχνεται ή έχει βάλει κάποιους και ρωτούν. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό ότι ο Μπράνκο το ήξερε και ήταν έτοιμος. Δεν μπορεί σε ένα Σάββατο να είχε 3 πρωτοκλασάτες προτάσεις να ήταν όλα έτοιμα. Δεν μου το βγάζει από το μυαλό και μπράβο του και μάγκας είναι στη θέση που είναι. Και είπα, άμα πάρουμε μέρος σε ένα διαγωνισμό που λέει 10 χιλιάρικα θα σας βάλω 10 αδύνατους γραβατωμένους με κουστούμι μαυρομάλιδες να έρθουν εδώ να επιλέξει ποιος είναι ο Μπράνκο, θα χάσουμε τα λεφτά και δεν με ενδιαφέρει που δεν ξέρουμε τη φάτσα του. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, Ακουστή, καλημέρα. Αλλό στο Σεραίο. Εσύ τον ξέρεις, άμα το δεις έξω. Εγώ δεν τον ξέρω, φίλε, και δεν με ενδιαφέρει. Ναι, έτσι ακριβώς, φίλε. Μα βρέθηκαν να γκρινιάσουν άνθρωποι, λέει, δεν τον παρουσίασαν. Τι να παρουσιάσει, βρε. Τι είναι να πούμε, το next top model. Άστο να κάνει τη δουλειά αθόρυβα τον άνθρωπο. Έτσι. Η ουσία μετράει, Ακουστή. Ακουστή, αυτοί που κλαίνε τώρα για τη συμφωνία ξεχνάνε που είχαν την ΟΤΕ και την Κοσμοτέ, τατουάζ τη φανέλα, που παίζουν στο Καραϊσκάκι τζάμπα χωρίς να είναι το μισό δικό τους, χωρίς να πληρώνουν μία. Πάρα πολύ. Η ΑΕΚ παίζει στο ΆΚΑ με κάτι ψηλά και ούτε αυτά τα ψηλά πληρώνουν. Η ΑΕΚ άρθρα 44, σβησμένα στο Βρόντο, που έχασε τον δρόμο. Αυτά τα ψηλά πληρώνουν, φίλε. Και μάτσε στο Καφτατζούγκλι, τώρα παίξουμε 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, με 2 εκατομμύρια από το χρόνο, πόσο είναι. Αυτοί παίζουν 150 χιλιάρια και εμείς τώρα παίξουμε 1,5 εκατομμύριο. Ξίδι, φίλε. Αυτό που λέω κάθε μέρα με το βατήρα και βουτιές στο ξύδι και που το έβαλε και ο Ιώ Σαββίδης χθες ανάρτηση. Ξύδι. Και καλό ταξίδι. Ακριβώς και καλό ταξίδι. Λούτσα ταξίδι και καλό ταξίδι, δεν πειράζει να πω. Θέλω να σε αποδεώ. Ναι. Κωστή. Τίποτα άλλο, μην μου το χαλάς. Χαιρέτα έτσι. Όχι, 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 άκου, 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 άκου. Κωστή. Λούτσα ξύδι και τα λάθη. Ο ΑΚΠΟΜ θέλουν να γίνουν αντιτοκούμπο του ποδοσφαίρου, φίλε. Και θα κλείσω ακόμα καλύτερα, βλέπεις. Ο ΑΚΠΟΜ θέλουν να γίνουν αντιτοκούμπο του ποδοσφαίρου. Στο χαρακτήρα είναι πάρα πολύ καλός. Είναι παιχταράς, σεμνός. Θέλουν να γίνει να φτάσει στην κορυφή, ρε φίλε, μέσα από τον ΠΑΟΚ. Τίποτα άλλο δεν σου λέω. Πραγματικά, πραγματικά τον πιστεύω πολύ. Όσο για τον Αντετοκούμπο, όσο για τον Αντετοκούμπο, όσο για τον Αντετοκούμπο θα πω μια κουβέντα πολύ βαριά, μιλώντας σαν πατέρας και όχι σαν ραδιοφωνατζής. Πρότυπο για τα παιδιά μας. Εννοείται, ρε φίλε. Και δεν μιλάω ούτε για τα εκατομμύρια, ούτε για το αγωνιστικό. Το πώς διαχειρίζεται αυτό το παιδί, μην ξεχνώντας το παρελθόν του και την ταπεινή του καταγωγή, δεν μιλάω φυσικά φιλετικά, μιλάω οικονομικά, ναι. Μιλάω από τις δυσκολίες που πέρασε. Το πώς διαχειρίζεται τα εκατομμύρια, τη δόξα, τα πλούτη, όλος ο τρόπος του, για μένα, το ξαναλέω, πρότυπο. Να ένα ίνδαλμα για τα παιδιά μας. Έτσι, να ένας τέτοιος. Να ένας. Έτσι. Έτσι. Αυτά. Γι' αυτό είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους, δε φίλε. Ακριβώς. Γι' αυτό. Φιλιά πολλά. Φιλιά γεια πολλά. Σου, Κωστή. Γεια σου, φίλε. Θα ψάξω, φίλε, να βρω μαύρη φανέλα. Μπαξ, στο λέω αλήθεια. Θα ψάξω να βρω μαύρη φανέλα, δεν το κούμπο. Που φανέλες με όνομα έχω φορέσει. Του Γκαρσία και τώρα του Βιερίνια. Άλλον δεν έχω βάλει όνομα πίσω. Δεν είμαι, δεν θέλω. Εδώ λοιπόν αυτός, με όλη του τη συμπεριφορά, που του δίνουν τη σημαία και λέει, παιδιά, με μαρκαδόρο, δεν βάζουμε τίποτα πάνω σημαία. Φέρε μου να σου φέρε να υπογράψω κάτι άλλο. Και ο τρόπος που διαχειρίστηκε αυτό τώρα MVP, έβλεπα χθες, μπήκα, έβλεπα τι έλεγε ο Σακίλ Ονίλ, ο Κόμπι Μπράιαντ, τι έλεγε ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, τι έλεγε ο Μάτζικ Τζόνσον. Μιλάμε μύθι εν ζωή. Να λένε αυτός είναι ο κορυφαίος. Να λέει ο Σακίλ Ονίλ καλύτερος από μένα στην ηλικία μου. Δείτε που δουλεύει στο τρίποντό του, δείτε πώς κινείται, τα μπασίματά του, τα καρφώματά του, η αλτικότητά του. Δείτε πώς και, όπως είπα, ο χαρακτήρας του εμένα κύριος. Αυτό το παιδί που μιλάει για την Ελλάδα και στάζει μέλη το στόμα του, που λέει πατρίδα μου.
που η πατρίδα του, θέλετε να πούμε άλλη στιγμή πώς συμπεριφέρθηκε, άστο. Επίσης, επιτρέπεται ο πρώτος παίκτης στον κόσμο να μην έχει βραβευτεί σε αυτά τα βραβεία που κάνει. Ποιοι είναι αυτοί που βραβεύουν τους κορυφαίους αθλητές κάθε χρόνο? Η ΕΟΚ, ΕΣΑΚΕ, ΨΑΠ, δεν ξέρω τι. Επιτρέπεται να βραβεύονται. Εγώ δεν λέω τίποτα φυσικά ούτε με τον Πετρούνια, ούτε με την Κορακά, και εννοείται τα παιδιά διαπρέπουν και μπράβο. Επιτρέπεται να μην έχει βραβευτεί αυτός, να βραβεύεται κάποιος άλλος για πρώτος μπασκετμπολίστας και να μην έχει αυτός το βραβείο? Που είναι πρώτος, δηλαδή οι ξένοι άνοιξαν τα μάτια τους, μιλάνε για αυτόν και κλαίνε. Του κάνουν σποτάκια στον Όλυμπο. Και εμείς εδώ όχι, δεν. Τέλος πάντων. Πάμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τον. Γιώργο! Έλα, Γιωργάρα μου. Έλα. Τι κάνουμε? Έλα, τι γίνεται, όλα καλά? Θα σε πάρω κατά τις 11 η ώρα τηλέφωνο, αν μπορώ, στο κινητό. Βεβαίως. Όλα εντάξει? Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Ας πάμε στα δικά μας λίγο για να ξεδώσω. Αυτή ευτυχώς υπάρχει η UEFA, η οποία μας επιβλέπει. Ιδάλωσα μας είχαν διαλύσει. Ιδάλωσα μας είχαν διαλύσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται. Ναι. Προσπαθούν να αναβιώσει πάλι το καταραμένο το ΠΟΚ για να κάνουν, ναι, για να κάνουν κουμάντο. Τους ενοχλεί που ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει τα σκαλοπάτια, πρωταγωνιστεί. Και η προσφορά της ΕΡΤ ήταν τρίχες για μένα. Ήτανε εδώ τρίχες. Ζητάει 5 ο Παναθηναϊκός και ζητάει 7 η ΑΕΚ. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ. Είμαστε, για αυτούς είμαστε η επαρχία. Για αυτούς η Αθήνα, η Ελλάδα είναι β' μόνο κατηγορία, η Αθήνα. Αυτό έχει πεθάνει. Β' κατηγορίας. Έχει πεθάνει. Έχει πεθάνει. Γιώργο, το 2006-2008 πήρε 14,5 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις. Το ξέρω, το ξέρω. Και εμένα μου λέγανε πάρε ένα, πάρε ένα πεντάκι, πάρε ένα μισό, πάρε δύο, έτσι, έτσι. Το ψίχουλο ό,τι περισσέψει από το τραπέζι. Τρώγανε αυτοί, φίλε, και ό,τι περίσσευε και έπεφτε από το τραπέζι, το μου το δίνανε εμένα. Τελειώσαν αυτές οι εποχές. Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ είχε ένα μεγάλο λαό, ο οποίος τον ακολουθούσε και τον υποστήριζε. Και άντεξε το οικοδόμημα. Και είχε αρκετούς καλούς προέδρους, εκτός από 2-3 οι οποίοι είχαν μπει από κάτω. Είχαμε ένα Παντελάκι, ένα Σεργιανίδη, έστω ένα Βουλινό και έστω λίγο που είχε ξεκινήσει να κάνει κάτι ο Παντατούδης. Και είχαμε, ευτυχώς είχαμε πολύ μεγάλο λαό και κρατηθήκαμε. Αυτός, φίλε, κράτησε τους κραδασμούς. Αυτά θα σε πάρω, φίλε μου, κατά τις 11 η ώρα λίγο να ξεδώσω, εντάξει. Στο κινητό. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνετε? Ξίδι, είδες? Είδα, δεν είδα. Λες να ακούει. Εσύ πες ότι δεν ακούει την εκπομπή. Ναι, δεν μπορεί, δεν είναι τυχαία αυτά, ακούστε. Είναι... Εντάξει, οκ. Λοιπόν, okay. Θα πω επιγραμματικά κάτι για τον κύριο Σταυρίδη το μεγάλο. Πλέον δεν μιλάει, καθόλου. Δεν βγαίνει να μιλήσει. Ναι. Ξένα, τον άκουσα τώρα τελευταία. Όχι. Ξένα. Όχι. Πλέον με νοήματα γίνονται όλες οι κινήσεις. Γιατί ό,τι ακούσουν από αυτόν είναι λάθος. Γι' αυτό δεν μιλάει και κάνει νοήματα πλέον και στον Πράγκο και σε όποιον άλλον έχει να επικοινωνήσει. Να ξέρετε. Παναγιώτη, υπάρχει πιο εκοφαντικό σχόλιο και πιο εκοφαντική απάντηση και δήλωση από την άφιξη Φερέιρα μέσα στις 40 ώρες? Όχι, να βγει να πει, ξέρετε. Με ένα νόημα είναι με ένα νεύμα. Υπάρχει πιο εκοφαντική απάντηση? Τι να δηλώσει? Θέλω να βγει... το βάλει σε quiz. Θέλω να το βάλει σε quiz. Γιατί δεν γιατί χρησιμοποίησε τα λεφτά αυτά που πήρε από τη ρήτρα του προηγούμενου προπονητή και δεν τα έβαλε στο ταμείο? Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί δεν ήθελε τα λεφτά του καθόλου, ούτε σε... Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι, ναι. Γιατί δεν τα ήθελε. Καν. Ναι, λοιπόν, έτσι. Αυτοί που γράψαν αυτή την επιστολή, δεν ξέρω τι είναι, δημοσιογράφοι πάλι, τι ήταν αυτοί. Αυτοί θα χαρώ πάρα πολύ άμα μάθω ότι χάσαν τη δουλειά τους. Δεν είμαι τόσο κακός άνθρωπος να θέλω να χάσει κάποιος τη δουλειά του, αλλά αυτοί οι συγκεκριμένοι, επειδή είναι...
πώς λέγεται αυτό το, το δεν ξέρω να το πω και... Να σου πω εγώ, το αν μπεις στις σελιδούλες τους, θα δεις Κερατσίνη, Κορυδαλό, Θύρα 7, εγαύρος.gr, θα δεις, θα καταλάβεις, δεν χρειάζεται. Η δε κυρία αυτή που είναι υποψήφια, δεν ξέρω με ποιο κόμμα, δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ναι. Θέλω να μαυριστεί, θέλω να μαυριστεί και από Ξαντιά να γίνει μελακρινή, τόσο πολύ. Θέλω να γίνει σαν το Βουτσά στο Γιαμπάχα, εκεί που έκανε τον υπηρέτη. με φούμο. Θυμάσαι εκεί που έκανε τον υπηρέτη. Πώς δεν θυμάμαι. Με το ρίζο. Γι' αυτό το μαύρισμα να ξέρεις, Πάνο, γι' αυτό το μαύρισμα δεν έχει κανένα αντιλιακό, φίλε. Κανένα δεν έχει. Ούτε δίκτυ 40-50, ούτε μεσαίο, ούτε αντίχειρα δεν έχει. Έτσι ακριβώς. Okay. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Τον προπονητή, αυτόν που έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να τον κρίνει κανένας, πριν το 12ο μήνα. Ναι, δεν αντιλέγω. Όποιος καταλαβαίνει από μπάλα, η μπάλα είναι στρόγγυλη, μην μπερδεύεστε, δεν είναι κύβος, δεν είναι ρόμβος, δεν είναι αυγό, είναι στρόγγυλη. Και θα κριθεί αυτός ο άνθρωπος το 12ο μήνα. Όποιοι βιαστούν να πούνε, να κάνουν, να δείξουν, είναι, δεν είναι Έλληνες. Ξέρεις, δεν ξέρεις, είναι ΠΑΟΚ. Ξέρεις πολύ δύσκολο αυτό που λες. Ναι, δεν είναι ΠΑΟΚ. Ναι. Πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο αυτό που λες. Έτσι. Κανονικά αυτή είναι η πραγματικότητα, αλλά ξέρεις ότι πολύ πιο γρήγορα το γνωρίζει και ο ίδιος ότι δεν θα φτάσουμε Δεκέμβριο για να κρυθεί, θα κρυθεί πολύ νωρίτερα, το γνωρίζει και γι' αυτό τρέχει. Και γι' αυτό έχει πέσει λοιπόν, και όλη η οικογένεια, γι' αυτό λέω, στηρίζουμε... Λοιπόν, να σου πω, τι πιστεύεις ότι ένας άνθρωπος θα έπαιζε κορώνα γράμματα την προπονητική του καριέρα και δεν θα έχει κάποια βάση που θα αποφάσιζε να έρθει σε μια ομάδα σε αυτό... Έχει αυτοπεποίθηση, πιστεύει στις δυνάμεις του... Και δεν θα. Άλλος μπορεί να φοβόταν. Έτσι, είναι ρίσκο. Η απόφαση που παίρνεις να έρθεις δύο μέρες πριν να φύγει η προετοιμασία, η ομάδα, χωρίς να ξέρεις. Μα είπε, άφησα την ασφάλεια, την είχα την ασφάλειά μου εκεί και οκ. Okay, την άφησα την ασφάλεια. Που αυτό... μου έδινε η Μπράγκα. Έτσι. Την άφησα και τώρα θέλω να δείξω πράγματα. Εδώ είναι και το κοίταξε, πεδίο. Και αυτά, από μερικές ατάκες που διάβασα. Δικές του, πιστεύω ότι είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος. Έτσι, αυτό δείχνει. Έτσι πιστεύω. Αυτό δείχνει. Τώρα, αυτό δείχνει. Περιμένουμε αυτό πράγματα να δούμε, τον πιστεύουμε, του έχουμε εμπιστοσύνη και σε αυτούς που τον επέλεξαν, αλλά και στον ίδιο. Μακάρι γρήγορα να καταλάβει, γρήγορα να δει τι μπορεί να παίξει, με ποιους παίκτες, να ζητήσει αυτούς που πρέπει, να αφήσει αυτούς που δεν τον χρειάζονται και να προχωρήσει. Όσο για τον Μπράγκο. Με βάζεις υποψίες, γιατί λες ότι είναι αδύνατος, είσαι σίγουρος? Νομίζω κάτι φωτογραφίες που είδα, ναι. Νομίζω ναι. Δεν είμαι βέβαιος. Φιλιά, γεια σου Παναγιώτη. Φιλιά. Ζουμουσού αδερφέ μου. Φιλιά πολλά. Παιδιά, τι ζήτησε ο Λουτσέσκου από τους Άραβες? Τον Σάκχοφ, παιδιά. Παιδιά, ζήτησε τον Σάκχοφ. Δηλαδή πήγε στους Άραβες, του είπαν τι θέλεις εδώ που στα εκατομμύρια που ήρθε, τι ζητά, θέλω τον Σάκχοφ, είπε. Και κάναν την κίνηση, αλλά είχε ήδη συμφωνήσει και υπογράψει στη Λέτσε και δεν πρόλαβαν. Δηλαδή πραγματικά, τελειώνουν τα λόγια. Πραγματικά. Πάει στην αιμονή πλέον, δεν είναι μόνο εμπιστοσύνη, ξέρω εγώ, ή σχέση προπονητή παίκτη, πάει στην αιμονή. Καλημέρα σας, δύο τελευταίες γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ας πάρε και το κάνεις. Που τους ήθελε. Παρεπιπτόντως και οι δύο μίλησαν με υπέροχα λόγια και για τον ΠΑΟΚ και για τη Θεσσαλονίκη και για τον Σαββίδη και για τον κόσμο. Όχι, αλλά δεν ήταν υποχρεωμένοι. Είχαν. Θα μπορούσαν να φύγουν για να βγάλουν χολή ή πίκρα. Μίλησαν με εξαιρετικό τρόπο και οι δύο. Εκεί που πήγαν δεν γράφουν σε ένα χαρτί όπως κάνει ο Ολυμπιακός που θα πάνε και θα πεις αυτά τα πράγματα. Δεν είναι. Άκη μου, λέω, λάδος, λέγε να μην σε διακόπτω. Πάμε, πάμε, ναι. Ο Μένιος με έχει δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα και ο Θουβού, να ξέρετε. Έτσι, ε. Για πες, γιατί. Ε. Γιατί. Κοίταξε, εγώ έχω πελάτης και Αθήνα, έτσι.
Ναι. Αυτοί δεν πέραναν ποτέ πριν τις 12, μετά τις 1 εκεί πέρα, όταν ξυπνούσαν. Ναι. Και λέγανε ότι δεν ακούν τις εκπομπές μας. Λοιπόν, σήμερα, με ακούνε τώρα, έτσι. Σήμερα αποδείχθηκαν ότι ακούνε. Με νιώ, μην παίρνεις κάθε μέρα τηλέφωνο, άσε θα βάλει λουκοστή επανάληψη αυτά που είπε σήμερα και το φοβούς. Βάζεις λουκοστή κάθε φορά. Αυτό το καθορίζω εγώ αν θα πάρει τηλέφωνο. Θα πάρει και θα ξαναπάρει. Ναι, λέω, καταλαβαίνω τι λες. Παιδί μου, βάζεις η επανάληψη. Τους αρέσει να ακούνε αυτά τα λόγια. Θα τα λέει κάθε μέρα live. Το να τα βάλω κονσέρβα δεν έχει αξία. Έγινε, Άκη, σε φιλό. Πάμε τελευταίος. Καλημέρα. Ναι. Ναι. Να ξέρετε, καλημέρα, ακούνε. Κωστή. Τα πάντα ακούνε. Έλα, Γιάννη μου, έλα. Πάμε. Καλημέρα, Κωστή. Πάμε. Καλημέρα, κλείνεις εσύ δύο. Σήμερα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Με πήρε χθες η κοπέλα από τη γραμματεία και μου λέει, κύριε Γιάννη, η αίτησή σας εγκρίθηκε. Λέει, αφού το εγγύθηκα και εγώ προσωπικά πριν ένα μήνα που κάνατε. Οπότε από εβδομάδα να περιμένετε κλήση, λέει, για την εκπομπή. Κλήση. Βέβαια, να με καλέσεις, δηλαδή για να κάνουμε κουμπί. Πώς λέμε, έχει κλείσει το πύργος της Πίσα. Ναι, ναι, ναι. Έχει κλείσει. Ναι, 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 ναι. Όταν έκανα την αίτηση, πήρα το πρωτόκολλο, μου είπε η κοπέλα, κύριε Γιάννη, εγγυώμαι εγώ προσωπικά ότι θα γίνει η εκπομπή, ότι δεν θα χαθεί το νούμερο του πρωτοκόλλου σας. Εντάξει, λέω, και χτες με ξαναπήρε γι' αυτό. Αυτό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ζούμου σου. Ζούμου σου, αδερφέ. Ναι, εντάξει, όποιος βρήκαν ένα επιχειρηματία για τον μπάσκετ. Έφυγαν πάντως οι βάρβαροι, δεν υπάρχουν πια. Φιλιά! Γεια σου Γιάννη, σας φιλώ γλυκά στη μούρη, ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και δεν πέφτει με τίποτα και έρχεται η Τρόικα, bye bye, καλό σου κου, φιλιά, φιλιά, θα έχουμε πραγματάκια μέσα στο Σαββατοκύριακο.